Καλό μεσημέρι σε όλους. Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 24 για το επόμενο 2ωρο. Κόψτε κάτι, κάνε 20 λεπτό. Μέχρι τις 2, 2 και 5, 2 και 10 θα πάμε σίγουρα. Αυτό το ότι οι συνάδελφοι εδώ, συμπαρουσιαστές, στο διάλειμμα ασχολούνται με το πώς θα ανέβει ή δεν θα ανέβει ο Άρη, τι κάνουν υπολογισμούς μαζί με τον Τζαλτίδη, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ άλλο πράγμα. Δεν έγινε ακριβώς έτσι. Ασχολούμαι. Εγώ ασχολούμαι με τον άβυσο ενός προπονητή ομάδας Β' Εθνικής. Ναι, είναι ένα, έχει ένα υπαρξιακό ερώτημα ο προπονητής σήμερα. Δηλαδή ξεκινάει, κοιτάει την εντεκάδα, λέει. Αυτός από πού τα πήρε τώρα, από εδώ ή από εκεί, λέει ο αστικός μύθος. Ποιο να βάλω, κοιτάει στα μάτια, λέει. Και αν τον βάλω, μήπως άλλαξε το ημίχρονο γνώμη. Άβυσο η ψυχή του προπονητή ομάδας Football League. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε, είναι συνολικά, είναι το πράγμα λίγο. Πώς το πω, όχι γραφικό, αλλά σουρεαλιστικό. Γιατί έχω μάθει φέτος για τη Football League, αλλά θα πάμε φυλακή όλοι μαζί, πιστεύω. Και εγώ και ο υπολογιστής μου. Θα σε καλέσει ο εισαγγελέας να δεν ήμουν και μπροστά, ό,τι ακούω δεξιά και αριστερά. Πληροφορίες. Και άμα παραπευθεί σε δίκη, να ξέρει, εμείς θα έρθουμε μάρτυρες. Θα πούμε, όχι, κύριε Πρόεδρε. Έχετε ένα ακόμα 1η του Ιούνιου. Πενταράκι, υπενθυμίζω. Κοίτα, να το κάνω με μπόνου. Μηδέν άμα καταδικαστώ. Ωραία. Αν δικαιωθώ, που αυτό θα γίνει. Πριν. Ναι, ναι. Να το κάνουμε έτσι, φίλε, να όντως, να είμαστε όλοι win-win, δεν τίθεται θέμα. Λοιπόν. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ24, paok24.com. Η πιο, να το πω τώρα, περιστατωμένη ενημέρωση της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Ένα site το οποίο άλλαξε τα δεδομένα στην παγκόσμια σκηνή, γιατί το ίντερνετ είναι παγκόσμιο. Και σε άλλους πλανήτες, πιστεύω. Έχω ένα φίλο στον Πλούτονα, στα Google Analytics. Φαίνεται αυτό, ξέρεις, ναι. Τα πάντα φαίνονται στο ίντερνετ. Ένα στον Πλούτονα, ένα στον πλανήτη Άρη. Διαβάζει από εκεί. Συμπαθείς. Στον πλανήτη Άρη πιστεύω μας ακούν πολύ. Ο οποίος είναι κόκκινος. Και μας διαβάζουν. Υπήρχε μια διαμάχη στη διάρκεια της προηγούμενης εκπομπής μεταξύ δύο φίλων του ΠΑΟΚ. Οι οποίοι δώσαμε και ραντεβού στον ένα, τα πούνε και αύριο. Ο ένας ήταν πλήρως απογοητευμένος από τη χθεσινή εικόνα του ΠΑΟΚ και γενικά από την παρουσία του τελευταίο διάστημα. Δεν μπορεί να είναι από μία εικόνα. Και προέβη έτσι και σε χαρακτηρισμούς. Ότι δηλαδή. Χάρβαλο. Δεν ξέρω τι σημαίνει το χάρβαλο, αλλά φάνηκε λίγο μειωτικό. Το χάλαλο, ξέρω, τα φιλιά μου εκεί. Χάρβαλο, παιδί μου. Ξεχαρβαλωμένο αυτό. Ξεχαρβαλωμένο, κάπως, ναι. Μάλλον έτσι. Ναι. Και απάντησε ένας άλλος φίλος του ΠΑΟΚ που του ζήτησε το λόγο και γιατί να μιλάει για την ομάδα και γιατί να φορτσάρει τώρα και ήταν αντίθετος. Αυτό είναι το θέμα μας. Όχι κόντρα, δύο ΠΑΟΞΙΔΟΝ. Θα το αναλύσουμε και σήμερα. Με δύο απόψεις. Υπάρχει, ναι, όντως, μια ανησυχία έκδηλη. Γιατί εσύ δεν έχεις να δεν ανησυχείς. Ναι. Σ' άρεσε τι είδες τον τελευταίο μήνα. Όχι. 1,5 μήνα. Όχι. Επίτα, βλέποντας. Αδειάσει η ναι, ομάδα. Βλέποντας τον ντέρμπι εχθές, δεν ανησύχησες λίγο παραπάνω. Βεβαίως. Δεν σκέφτηκες μήπως από τις τέσσερις ομάδες. Εγώ θέλω να δώσω μια σφαίρα στο βράνιο στο κεφάλι που χάσαμε το Χ. Σχήμα λόγου. Μια σφαίρα. Μια σφαίρα φαντασίας. Αυτό που βλέπεις δηλαδή, στην, τι, το μέλλον. Τον πλανήτη. Το μέλλον που βλέπεις. Ναι, όπως τα λέει ο Άκης είναι. Βλέποντας την εικόνα. Όχι, όπως τα λέει ο Σταύρος. Για να μην παρεξηγήσετε γιατί είπε πολλά ο Σταύρος. Την εικόνα των άλλων δύο ομάδων που διεκδικούν και τη δεύτερη θέση αλλά και το κύπελο. Σίγουρα υπάρχει μια ανησυχία. Είναι αρκετά αυτά τα οποία ανησυχούν στο ΠΑΟΚ. Φάνηκαν και χθες πολλά από αυτά στον αγώνα με τη Λάρισα, μια αδύναμη ομάδα, κακά τα ψέματα. Γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε μια πολύ καλή πορεία για κανένα δίμηνο, παίζοντας με πολλούς αδύναμους αντιπάλους και λέγαμε ότι να, αυτό ήταν και βρήκε και έκανε. Να όμως που και τώρα κόντρα σε αδύναμο αντίπαλο. Πέρασαν χθες 30 λεπτά στο δεύτερο μήχρονο και δεν έκανε τελική ο ΠΑΟΚ. Δεν πλησίασε καν στην αντίπαλη περιοχή. Τελική, έχασε και την κατοχή από τη Λάρισα που παίζει ο Μασαλέσα και ο Κουταλιανός. Δηλαδή. Είναι αρκετά τα πράγματα και αυτά που υπόθηκαν στις δηλώσεις του Ίβιτς. Και από εκεί βγαίνει ένας προβληματισμός. Όχι γιατί είχε κάποιο άδικο, αλλά γιατί και εκείνος έβγαλε προβληματισμό. Όταν μιλάει έτσι για τον Ενρίκε. Όταν μιλάει έτσι για τον Ουάρντα και το τι κάνει ο Ουάρντα. Όταν ποια άλλα θέματα έθιξε, εντάξει, όλα αυτά τα βάζεις μαζί και λες τι γίνεται, πάνω απ' όλα είναι εικόνα, έτσι, και μετά όλα τα όσα υπόθηκαν, τι γίνεται, πού πάμε, τι κάνουμε. Έχει μερίδιο ευθύνης και αυτός. Ήρθε η περίοδος των μεγάλων αγώνων. Ήρθε, έφτασε.
Πλέον δεν λες ότι θα δούμε, θα φορμαριστεί η ομάδα. Αυτό το θα φορμαριστεί που ακούστηκε, πάρα πολύ, αλλά δεν ισχύει. Και το θα φορμαριστεί έχει να κάνει πιο πολύ με τη φυσική κατάσταση. Εντάξει, δεν υπάρχει και ένας... Αυτή ρυθμίζει συνήθως. Υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι δεν πειράζει, αλλού πρέπει να είναι καλή. Παιδιά, άμα δεν είναι καλή στα εύκολα, δεν θα είναι ούτε στα δύσκολα. Δηλαδή δεν διαλέγουν πώς θα παίξουν. Είναι θέμα προοπτικής. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει την προοπτική βελτίωση. Δεν φαίνεται. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε ούτε τρέχει πολύ ο ΠΑΟΚ. Δεν δείχνει φρέσκος. Ωραία. Ούτε δείχνει να πατάει καλά. Εντάξει, στο μεταξύ με το που λέω στη μετάδοση ότι ο Κάνιας μετά τον τραυματισμό δεν πατάει καλά. Ναι, βάζει τον πρώτο γκολ της καριέρας του. Σε αυτά ελπίζουμε. Ναι. Σε αυτά, τέτοια, τα δουλεύω, ναι. Σε αυτά τέτοια, εκεί στο handball που έκανες κάτι παράξενα. Σε αυτά, γιατί αλλιώς δεν είναι. Στον τρόπο που εκφράζεσαι, πιστεύω. Μόνο έτσι το μιλάω. Ναι, το μιλάς και το φτιάχνεις. Ναι. Ή το χαλάς. Αλλά δεν το χαλάς, έχεις βελτιωθεί. Που έχεις αποτύχει παταγωδός όπως όλος ο κόσμος είναι ο Αθανασιάδης. Εκεί δεν έχεις καμία τύχη, ό,τι και να κάνεις. Φίλε, δεν θέλω να. Τι να πω πάλι χθες. Δεν υπάρχει. Εντάξει, όχι ότι ήμασταν και στην δημιουργία τίποτα αμάν αμάν. Εντάξει. Θεϊκή η selfie του Αθανασιάδη, δεν τον κάνιασε. Δεν τρόλαρε. Έβαλε γκολ μέχρι και ο Κάινς. Δεν είχε στην καριέρα το άλλο. Ο Κλάς ακόμα να βάλει στο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που σου λέει. Φίλε, δεν υπάρχει. Δεν γίνεται, το χτυπημένο αμυντικό σου χαφ που δεν έχει βάλει ποτέ γκολ στην καριέρα του και γύρισε ανέτοιμος. Λογικό ανέτοιμος μετά από τόση απουσία. Έβαλε γκολ. Και εσύ ακόμα δεν έβαλε. Δηλαδή, όχι κανένα. Ναι, ωραίο. Σημάδεψε. Και δεν είναι βοήθησε και ο Μπίσες, βάπ. Δεν είναι μόνο το θέμα Αθανασιάδη, είναι ότι και ο Κουλούρης είναι πολύ μακριά από τον γκολ. Και τελείωσε ο Πρίγκιπας. Την καντέμισε ο Κουλούρης. Τι ωραία που τελειώνει εκεί και δεν μπαίνει. Ναι, αλλά αν τα βάλουμε στις λεπτομέρειες, επειδή λείπει ο Πρίγκιπας, αν συγκρίνουμε Κουλούρη και Κλάους, ο Κουλούρης είναι πιο συμμετοχικός. Πάρε το δεύτερο γκολ, είναι μέσα. Παρ' όλα αυτά. Goal δεν παίρνει από τα force γκολ τεράστιο. Ναι, ναι. Και βάζει ο άλλος το 2-3 στο τέλος και λέει 20ο γκολ του Μπέρκ. Η μόνη μας ελπίδα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι ο Μιστακίδης να σοβαρευτεί. Κακός. Ε? Κακός. Τι. Θες κακός. Δεν είναι το κακός. Εγώ λέω ότι είχε διάθεση, ότι ήταν σε κάποιες φάσεις, ότι. Δεν ήταν. Πάλεψε, ρε αγόρι μου, ναι. Αυτό που κάνει με το πέσιμο είναι η δεύτερη φορά που το κάνει. Το κάνει στη Σάλκη και επειδή η ποιότητα της Σάλκη ήταν τέτοια στην κόντρα, φάγαμε τον γκολ. Και το κάνει και χθες όταν έχει περάσει. Αυτό δείχνει έλλειψη συγκέντρωσης, κακή προσέγγιση, κακή νοοτροπία. Ενώ έχει όλα τα στοιχεία να το ξέρει ότι αυτή η λογική θα τον κρατήσει σε ένα πολύ χαμηλότερο επίπεδο καριέρας από αυτό που μπορεί να, από αυτό που μπορεί να φτάσει. Το που έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει. Εντάξει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Είναι ένα παιδί που εγώ προσωπικά όταν εμφανίστηκε δεν το πολύ πίστευα. Σιγά σιγά με κέρδισε. Όμως πάντα το ερώτημα σε μια ομάδα που είναι που έχει υψηλούς στόχους είναι αν τα στελέχη της έχουν το μυαλό να υποστηρίξουν τους υψηλούς στόχους. Εκεί που είμαστε λίγο με μυαλό, μια που το αναφέραμε, ο Άρτα έβαλε δύο αγριεμένες φατσούλες, να ξέρεις, στο Instagram. Μια που μιλούσες για μυαλό, σκέφτηκες τον Ουάρντα. Κατευθείαν. Τι, δηλαδή στο κατσίκι τώρα το Πάσχα τρώει το μυαλό, τρώει όλο το κεφάλι. Πώς όλο πήγε το μυαλό, ναι, και βουρτσίζει και τα δόντια. Α. Ναι. Πιστεύαμε ότι κάναμε λάθος. Δεν υπήρχε περίπτωση για τον ποδοσφαιριστή και το ότι αλλάζει επίπεδο, αλλάζει παραστάσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ξεκίνησε καλά, αλλά δυστυχώς τα πράγματα που κάνει εκτός γηπέδου είναι απογοητευτικά. Γι' αυτό μου έγκριζα πριν τον πάρουμε. Πάρε τον Γκλέσιο, μπάσκε. Αφού θα πάρει παίχτη από τον Πανετολικό, σώνει και καλά. Πάρε τον Γκλέσιο. Πάρε, ξέρω εγώ, τον Μάρκος Πάολο που δεν έχει δεύτερο εξάρι. Εμείς πήραμε τον Ουάρντα. Επειδή ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε και 5 τηλέφωνα στο Αγρίνιο. Και ο Πάοκ την έχει αυτή τη δυνατότητα. Γιατί παίρνει αυτό το ρίσκο, δεν μπορώ να καταλάβω. Αδυνατό. Ξεκινάμε. Έλειψε από δύο προπονήσεις, δε φίλε. Μα εσύ σηκώνεις τα χέρια ψηλά, λες όπα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είχε πάρει μία μέρα άδεια. Έπαιζε την Τρίτη. Ναι. Σε μια χώρα που δεν είναι και πολύ μακριά από την Ελλάδα, έτσι. Ναι. Ζήτησε μια μέρα άδεια παραπάνω. Για να καταλάβει ο κόσμος, είναι 2 ώρες πτήση το Κάιρο από την Αθήνα. Ναι. Ζήτησε μια μέρα άδεια παραπάνω. Άρα να μην έρθει Τετάρτη, να έρθει Πέμπτη. Και αυτό κατάφερε να χάσει την προπόνηση και τη Παρασκευή. Ναι. Γιατί ήρθε Παρασκευή απόγευμα. Ναι.
Αυτό σου λέω, έχασε δύο προπονήσεις. Ναι, έχασε δύο δεν μέρες. Έχασε δύο μέρες. Αφού πήρε άδεια. Ναι, έχασε μια μισή μέρα συν τη μία που είχε παραπάνω άδεια. Και μακάρι να είναι αυτά όσα δείχνουν ότι είναι αλλού το μυαλό του. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την τεχνική εταιρεία Αναδομό στην πρώτη ώρα για το ΠΑΟΚ 24, με ακρίβεια και συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα με τους καλύτερους τεχνικούς. Για ανακαίνιση μπείτε στο site της εταιρείας anadomo.gr 2311-241-508 για πιο πολλές πληροφορίες. Και ο πειρατής μαζί μας, ο οποίος σήμερα Δευτέρα έχει μια εξαιρετική προσφορά. Όλες οι Brew Dog, οι μπύρες από Βαρέλι είναι 2-1, πίνετε 2 και η τρίτη είναι κερασμένη. Ακούτε και εκπληκτικές μουσικές από βρετανική καθαρή σκηνή με Πασχάλ Καζεπόπουλο στα Dex. Ο πειρατής βρίσκεται στην Κάτω Τούμπα, στη Διογένους 17, και κάθε μέρα έχει και κάτι ιδιαίτερο για εσάς. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ κέρδισε με 2-0 τη Λάρισα. Στο μπάσκετ ήταν πολύ κακή εμφάνιση, ήταν μεγάλη διαφορά από τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακό. Από τον Ολυμπιακό. Στο βόλεϊ σήμερα δεύτερο παιχνίδι play-off στις 7 Εθνικός Αλεξανδρόπολης ΠΑΟΚ. Έχει σαφώς ενδιαφέρον, έχει μπει το πρωτάθλημα στην πιο κρίσιμη φάση. Στο handball εύκολη νίκη για τους κυπελούχους, οι οποίοι χθες το πανηγύρισαν στη Τούμπα. Και αναρωτιόμαστε πότε η ομάδα ποδοσφαίρου θα πάρει ένα κύπελο για και να πάει στη Μίκρα το πανηγύρισμα. Στο παλατάκι και να κάνει ένα πέρασμα. Θα το δούμε αυτό. Θα προλάβουμε να το δούμε ή θα περάσουν τα χρόνια εκεί. Δεν θα προλάβουμε να το δούμε. Να του τρολάρει ρε παιδί μου. Δηλαδή μας έχετε πρίξει εσείς όλοι. Οι περίεργοι που έρχεστε με τα χέρια, παίζετε και έρχεστε και πανηγυρίζετε τρόπε στην Τούμπα. Θα έρθουμε και εμείς μια φορά. Πότε. Στο Πόλο νίκη για τον ΠΑΟΚ, γυναίκες πολλά με λίγα στο ΠΑΟΚ Άρης. Πόσο έδειξε αυτό, γιατί είδα 5-1. Μόνο το παιχνίδι, ναι. Έχουν κίνητρο στο μπάσκετ. Κέρδισαν. Είχε πλούσια δράση. Ποιον έπαιζαν οι γυναίκες στο μπάσκετ? Στην Αθήνα. Διπλό. Μες στο κέντρο. Επικοινωνούμε με μηνύματα. Αργότερα θα ανοίξουμε για γραμμές. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26. Φίλος γράφει κάτι σωστό, το οποίο αναφέραμε και τις προηγούμενες εβδομάδες. Αναρωτιόμασταν και λέγαμε μακάρι να είναι αυτό, αλλά δεν είναι αυτό. Το σίγουρο γράφει είναι ότι το πρόβλημα δεν ήταν από μόνη της η απουσία του Κάνιας. Το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο. Προφανώς και αυτό ισχύει. Εντάξει, ο Κάνιας όμως, με Κάνιας δεχόμαστε λιγότερες φάσεις. Εντάξει. Στο κομμάτι του εξάριου. Άσχετο το πέτυχε τον γκολ χθες. Ότι όντως το πρόβλημα είναι από τη μέση και μπροστά. Το σοβαρό. Δεν. Και άνευρη και χωρίς να κερδίζουν μονομαχίες. Ούτε αποστάσεις καλές έχουμε. Ο Ερίκε πάλι είναι το παιδί, δηλαδή δεν έχει προσαρμοστεί. Είναι σαφές αυτό. Παρόλα αυτά, εγώ λέω ότι είναι ο πιο ποιοτικός. Εννοείται ότι είναι πιο ποιοτικός. Και είναι ο μόνος με ατομική ενέργεια. Λες δηλαδή δεν μαρκάρει, δεν είναι αλλού. Λίγο τρελαίνεται, αλλά δεν έχει άλλον καλύτερο. Καλά, το είπαμε για φέτος. Όταν έχει να κάνει ένα κοντρόλ και να περιμένει την κίνηση του φορ και τον πιάνει ο πανικός και μου βγάζει την ξηραφιά χωρίς να έχω παίχτη μέσα στην περιοχή, εκεί βλέπεις ότι το παιδί δεν είναι καλά. Είναι ο πιο ποιοτικός. Αλλά είναι θέμα ότι αυτός είναι ο πιο ποιοτικός αυτή τη στιγμή. Παιδιά, εγώ δεν παιδί είναι καλά. Συγγνώμη, Άκη. Εννοείται ότι θα βελτιωθεί το παιδί σου πριν ο καιρός. Εννοείται ότι όταν κάνεις μεταγραφές το Γενάρη και διώχνεις τον καλύτερο σου παίκτη, ωραία, όταν θα φέρεις άλλον, αυτό το πράγμα θα κοστίσει στην ομάδα. Εντάξει. Θα χρειαστεί χρόνο το παιδί. Μπορεί να γίνει καλύτερο του Ροντρίγκες, αλλά επί της ουσίας σήμερα, με τον τραυματισμό του Πρίγιοβιτς και την εικόνα του Ροντρίγκες, ο ΠΑΟΚ είναι χειρότερος από πριν το Γενάρη. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προβλέπεις σαν οργανισμό. Και πιο άδειος είναι ο ΠΑΟΚ. Τι άδειος? Είναι πιο άδειος. Σε πού, σε τι είπε, είναι στο εξτρέμ, δεν έχει την αποτελεσματικότητα του Ροντρίγκες. Στο φορ, πήρε φορ, δεν έχει φορ. Τι να κάνουμε, δεν έχει φορ γιατί χτύπησε. Ναι, ρε αγόρι μου, δεν είναι θέμα προγραμματισμού και ατυχία, εννοείται. Εντάξει. Έφυγε ο Τζαβέλας, έχουμε ένα στόπερ λιγότερο. Γιατί μπορεί να λένε όλοι καλά, έγινε, έκανε, έλανε. Ναι, εγώ έχω ένα στόπερ λιγότερο. Έχω να παίξω 14 παιχνίδια. Και φυσικά δεν υπάρχουν αυτοί που στα δύσκολα θα σηκώσουν όλη την ομάδα. Δεν έχεις από πού να κρατηθείς. Δεν έχεις κάποιο στήριγμα, κάποια σταθερά, έναν ηγέτη, έναν αρχηγό να πεις ότι αυτός θα τραβήξει τους υπόλοιπους και εντός και εκτός γηπέδου. Δεν. Ένας μάτος το παλεύει. Πάλι, χθες ήταν ο μόνος που ανέβηκε και 10 φορές. Λίγο να δημιουργήσει μια ανισορροπία. Ο Λέοβατς είναι φάντασμα και δεν βγάζει συνεργασίες που βγάζει με τον Ροντρίγκες. Δηλαδή, όταν φεύγει ένας παίκτης, δεν είναι μόνο αυτός που τον αντικαθιστά.
Εντάξει. Δηλαδή έφυγε ο Ροδρίγκες και ήρθε ο Ερίκε. Ναι, το τρόπο παιχνιδιού του Ερίκε έχει επηρεάσει και τον Λέοβατς. Που είχε βρει μετά από ένα χρόνο τα πατήματα, 1,5 χρόνο τα πατήματα με τον Ροδρίγκες και ήταν πολύ καλό δίδυμο. Τώρα, πού είναι ο Λέοβατς, για πες μου. Ίσως ένα ματς, είτε της Τετάρτης είτε της Κυριακής, βοηθήσει πολύ να αλλάξει η εικόνα. Ίσως ένα αποτέλεσμα του τονώσει αρκετά. Την Τετάρτη ο Ατρόμητος δεν είναι μεγάλος αντίπαλος, αλλά είναι πάντα μια έδρα που δυσκολεύει τον ΠΑΟΚ. Δυσκολεύει όλους. Ναι, όλους. Ίσως είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να τονώσει πάρα πολύ αυτήν την ομάδα. Ή την Κυριακή. Ή την Κυριακή που εντάξει. Δημήτρη, ένα είναι το κομμάτι το ψυχολογικό που συμφωνούμε ότι υπάρχει, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν πατάει καλά. Ένα είναι και το κομμάτι των χαρακτηριστικών. Όταν λείπει ο Τζάρμα, ωραία. Δεν έχουμε τη συνεργασία από τα αριστερά που υπήρχε. Και ο άξονας μας δεν δίνει goal assist, αν εξαιρέσουμε τον Σάχοφ, και χθες το θαύμα Κάνια, τότε έχουμε θέμα. Και δεν έχει ανακατευτή τράπουλα. Δεν έχει ανακατευτή τράπουλα. Θα χρειαστούν όλοι οι παίκτες. Ο Χαρίς έχει να παίξει τον Καθατζόγλου. Έπαιξε ο Κάτσε, αλλαγή, ναι. Ναι, ο Κάτσε δεν έχει τα χαρακτηριστικά του Χαρίση. Πέφτει πάνω στο Σάχο. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το μελετάνε. Μακάρι να τους βγει. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε το ποδόσφαιρο. Ό,τι έγινε χθες στη Τούμπα, όπου είχε αρκετό κόσμο το γήπεδο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και είχε και έτσι πολύ ωραίο κλίμα σε όλες τις θύρες και ειδικά στη θύρα 8. Είχε πάρα πολλά παιδιά. Να ακούσουμε απόψεις και να ακούσουμε και εσάς στην πορεία της εκπομπής. Ο Σταύρος Κόλκας κάνει τώρα την κλήρωση για τους νικητές με τα γυαλιά ηλίου. Ήταν πάρα πολλοί αυτοί που προέλεψαν το τελικό σκορ μέσα από το site, το 2-0. Ναι, προφανώς κατανοώντας ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν και για πολλά. Δηλαδή δεν βρέθηκαν πολλοί να πούν 5-1, 5-0, ξέρω εγώ και τέτοια. Είχε πάρα πολλές συμμετοχές. Το βλέπαν ότι είναι κλειστό. Και αρκετοί ναι. Προέβλεψαν σωστά και το σκορ. Λοιπόν, κάποιες μικρές δυσούλες γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα για να επιστρέψουμε στο τι είδαμε χθες και τι ακούσαμε. Ο Αθανασιάδης συμπλήρωσε και αυτός κάρτες. Πρέπει να χάσει ένα μάτς από τα επόμενα 4. Και ο ΠΑΟΚ έχει Ατρόμητο έξω, Παναθηναϊκό μέσα, Πλατανιά έξω, Κέρκυρα μέσα. Προφανώς τώρα επειδή είναι center for και λείπει ο Πρίγεβιτς, μάλλον θα πάει στο τέλος αυτής της περίοδου, όπου ίσως έχει επιστρέψει ο Πρίγεβιτς, άρα δηλαδή στο μάτσο την Κέρκυρα, υποθέτω. Στη βαθμολογία των play-off, θυμίζουμε έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, έχει ο Πανιώνιος, που είναι ο πιο σταθερός από όλους τελικά, έχει 2 βαθμούς. Αν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα, θα ξεκινήσει τα play-off με Πανιώνιο 2 βαθμούς, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό από έναν, η ΑΕΚ 0. Ναι. Θυμίζουμε ότι έχει αρκετά ντέρμπι και στην πορεία και βάζω και το Παναθηναϊκό Πανιώνιος μέσα σε αυτά, έτσι. Δικαιώθηκα που έλεγα ότι η ΑΕΚ θα φτύσει αίμα. Άσχετα που και ανέβηκε παιχτικά και τις έκατσαν και αποτελέσματα. Ναι, από κάτω όμως δεν δείχνει κανείς ότι. Δεν δείχνει κανείς. Ο Πλατανιάς την έχει στην έδρα του την άλλη Τετάρτη, την άλλη εβδομάδα την ΑΕΚ. Πόσο διαφορά. Τώρα. Τώρα, την Τετάρτη. Τίποτα δεν είναι διαφορά, ρε. Είναι 43-41. Λες. Την κερδίζει και την περνάει. Κερδίζει. Ναι. Πολύ καλή σχέση με τον Πλατανιά. Τι σχέση, δεν είναι αδιάφορος Πλατανιάς. Ναι, εντάξει, λέμε. Σχέση. Και η Ξάνθη έχει 41. Άμα μόνο καλό η ΑΕΚ εκεί με ένα χ, κερδίζει η Ξάνθη. Ο Πλατανιάς δείχνει αδύναμος στα ημίχρονα. Στη διάρκεια του ημίχρονα. Ναι, στην ανάπαυλα έχει ένα πρόβλημα, δεν μπορεί να παίξει καλά. Φίλε, να σου πω κάτι. Και εμείς έτσι προηγηθήκαμε, μην νομίζεις χθες. Δηλαδή, λένε οι αλυσινοί τώρα. Άμα κρατήσουμε το 0-0 μέχρι το ημίχρονο, μπορούμε να φάμε και τίποτα κλωτσιές. Σουτάριο, κάνει, ανοίγουν. Τι εννοείς. Έτσι δεν έγινε στο Καραϊσκάκι. Εγώ πάω, τι σχέση με το Καραϊσκάκι. Τώρα δημιουργήθηκε κλίμα, ρε. Έχει γίνει ποτέ κάτι στην Τούμπα. Ποτέ. Ναι, το λες εσύ αυτό και τώρα θα. Ποτέ. Δεν έχει δημιουργηθεί κάτι τέτοιο στην Τούμπα. Μια φορά σε ένα πάω κάρι, από ό,τι θυμάμαι, μετά το Σπάθα, επειδή μας κάνανε τις βλαχομαγκές, μπήκε η ομάδα συνοδεία. Δεν έγινε, δηλαδή δεν βάρεσε κανένα. Στα play-off. Ναι, και το 2-0. Το σβηστό. Ναι, 2-0. Με Ήβιτς. Να πάμε σπίτια μας, ναι. Με Ήβιτς Σαβίνη. Μπαμπαμ. Ήβιτς γκολάρα. Χτάρα ο Ήβιτς. Το θέμα μας λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση είναι τι έγινε πριν το παιχνίδι
και στο ημίχρονο, όπου δεν έχει γραφτεί τίποτα ουσιαστικά από αυτά που γίνανε, εντάξει. Υπάρχουν καταγγελίες για κλωτσιές σε παίκτες του Πλατανιά. Όποιος το καταγγείλει, δεν το καταγγείλει. Τι... Δεν είναι. Καταρχήν, το πιο ύποπτο, αν ήμουν εγώ εισαγγελέας ποδοσφαιρικός, είναι ότι μετά πάλι ο κύριος Σάβας αποθέωσε τον Πλατανιά. Ναι. Γιατί τι καλή ομάδα έχει. Και λέω, επίσης, τα φάγατα σου για ναι, τους. Και υπάρχει και παρουσία, λένε οι πληροφορίες του κ. Μαρινάκη στα αποθετήρια των διαιτητών. Και περιμένουμε πώς και πώς την έκθεση του παρατήρητη του Σούπερ Λίγκας. Τους πήγε το τσάι. Του παρατηρητή του Σούπερ Λίγκας σήμερα ανοίγει στην Πειθαρχική η έκθεση. Περιμένουμε να δούμε. Ο Πραξιτέλης που ήταν που σφύριζε το παιχνίδι δεν έγραψε πολλά. Στο... Ναι, ναι, αλλά δεν είναι και δεν ο Βαντάμ. Ναι. Εκεί σκέφτεσαι την οικογένεια, τα παιδιά σου, το ένα, το άλλο. Τον παρατηρητή περιμένουμε. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα βγει κάτι από αυτό. Πιάστηκαν κορόιδο του Πλατανιά. Δεν νομίζω να βγει από αυτό. Κάτσε, καμιά φορά μπορεί να φρυδιαστούμε. Λοιπόν, τώρα για το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι έλειπαν 6 ποδοσφαιριστές. Τώρα δεν είναι δικαιολογία. Απλώς ψάχνεις να βρεις τι μπορεί να αλλάξει και να βελτιωθεί αυτή η εικόνα του ΠΑΟΚ. Οι πιο σημαντικές απουσίες, με την έννοια ότι είναι και παίκτες που επιστρέφουν, γιατί είναι ο Πρίγκιπς στην απουσία, αλλά δεν θα παίξει ούτε την Τετάρτη ούτε την Κυριακή. Είναι ο Κάμπος, ο Κρέσπο και ο Τσίμιροτ. Αυτοί θα επιστρέψουν. Και θα ποντάρει ο ΠΑΟΚ πράγματα. Τώρα, αν οι τρεις συγκεκριμένοι θα μπουν στην ομάδα και μπορούν να αλλάξουν την εικόνα της. Εντάξει, κάτι θα δώσουν. Δεν μπορούμε να πολύ να αισιοδοξούμε γιατί έπαιζαν οι τρεις. Στο προηγούμενο διάστημα ο ΠΑΟΚ επίσης δεν ήταν πολύ καλός. Δεν βάζουμε τον Οάρντα μέσα. Γιατί μετά από αυτά που είπε ο Ίβιτς, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Αιγύπτιο. Και τον Μπέλκα που. Εντάξει, και αυτός είναι σε μια παράξενη φάση. Ναι, δεν θα παίξει Τετάρτη. Θα είναι έτοιμος για την Κυριακή. Χθες 4-2-3-1, δεν είχε καμιά έκπληξη το σχήμα. Με τα στόπερ, με τα μπακ. Ο Μπρίκιτς μπήκε. Εδώ τώρα και στο τέλος του αγώνα ο Ίβιτς είπε ότι θα δούμε ποιος θα παίξει στο επόμενο μάτς. Πάντως είπε για τον Γλυκ ότι είναι ικανοποιημένος γενικά. Δεν... Ναι. Δεν έθεσε θέμα απόδοσης. Ήθελα απλά να δώσει ένα μάτι στον Σέρβο. Εντάξει, ξέρουμε ότι στη θέση του goalkeeper δεν γίνεται rotation συνήθως. Ας πούμε ότι αυτό ήταν ένα πολύ εύκολο μάτς και πράγματι αποδείχθηκε ότι ο αντίπαλος δεν μπορούσε να κάνει να απειλήσει ιδιαίτερα. Έχει τη φάση του τέλετη. Θα δούμε ποιος θα παίξει από Ρετάρτη και μετά γιατί το άφησε ανοιχτό. Έχει ενδιαφέρον η επιλογή. Στα στόπερ λοιπόν έπαιξαν οι αναμενόμενοι, πλάγια μπακ, ο Κάνιας με τον Σάχοφ, ο Μπίσεσβαρ, στα άκρα Μιστακίδης και Ρίκη, στην κορυφή ο Αθανασιάδης. Το πρώτο μήνυμα δεν μπορεί να το πει κακό για τον ΠΑΟΚ, όταν είναι η κατοχή 79-21 και τελικές 8-1. Δεν ήταν καταιγιστικός, δεν ήταν εντυπωσιακός, δεν έβγαλε πολλές καθαρές φάσεις, αλλά. Ήταν το μίνιμουμ του ΠΑΟΚ που βλέπεις συνήθως. Ικανοποιητική παρουσία, έχει ένα γκολ, ένα δοκάρι, μια ευκαιρία του Ερίκε. Ο αντίπαλος δεν μπορούσε ούτε καν να. Και είχε ένα ρυθμό, ρε παιδιά. Είχε ένα τρόπο που έπαιζε. Ναι. Και ανά κάποια λεπτά δημιουργούσε σοβαρή ευκαιρία. Μετά από επιστροφή, από διακοπή, με απουσίες ήταν ικανοποιητική εικόνα. Η εικόνα του 30 λεπτού από 45 μέχρι 75-80 ήταν η απογοήτευση για τον ΠΑΟΚ. Γιατί κέρδιζε, γιατί λες ότι θα ανοίξει λίγο το παιχνίδι, θα ανοιχτεί ο αντίπαλος, ότι θα ανέβει και πράγματι ανέβηκε. Αλλά ο ΠΑΟΚ. Ούτε μονομαχίες, ούτε κόντρα, επιθέσεις, ούτε ευκαιρίες, καμία τελική σε αυτό το διάστημα. Άνευρη ομάδα που κοίμησε το γήπεδο, πραγματικά το γήπεδο κοιμήθηκε στο διάστημα αυτό, ήταν ό,τι πιο ανησυχητικό. Ακόμα και όσοι είχαν μια καλή απόδοση στο πρώτο ημίχρονο, και ο Μάτος, και ο Κάνιας, και ο Σάχο νομίζω δεν ήταν κακό στο πρώτο ημίχρονο, ήταν πάρα πολύ υποτονική στην επανάληψη. Μια κακή νοοτροπία. Σε κάποια φάση μπορεί να είπα το όνομα του Σάχοφ μετά από 20 λεπτά. Ναι. Πρέπει να ακούμπησε μπάλα, δηλαδή. Και ναι, ο Ενρίκε έχει τα θέματα του. Είναι παράξενο αυτό που βγάζει. Δεν μπορεί να βάλει ένα φρένο στην ερμητικότητά του. Ναι, πολλές φορές δεν βοηθάει και αμυντικά. Παρ' όλα αυτά βγήκε ο Ενρίκε και δεν υπήρχε ούτε καν η ατομική ενέργεια στο γήπεδο.
Ο Μπίσεσβάρ, εντάξει, από τις εμφανίσεις κλασικές, όπου με αδύναμο αντίπαλο έχει το κέντρο, οργανώνει τον ΠΑΟΚ, έχει και μεγάλες πάσεις, έχει και τα στημένα. Αδυναμία βέβαια στα τελειώματα, δεν μπορεί να απειλήσει ιδιαίτερα και δεν μπορεί και να σκοράρει. Και κυλούσε ένα παιχνίδι λίγο επικίνδυνα, γιατί το 1-0 δεν μπορεί να σε εφησυχάσει. Ευτυχώς στο τέλος βγήκαν αυτές οι φάσεις, έβαλε ο Κίτσου το δεύτερο γκολ, έγιναν και οι φάσεις στο τέλος και λίγο το τελείωμα άλλαξε λίγο την εικόνα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κρατήσουμε το παιχνίδι. Τι να κρατήσουμε, τους 3 βαθμούς και ότι ήταν ένα καμπανάκι για όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Σιγάρε, ποδοσφαιριστή Βιταρνική. Κρατάμε τους 3 βαθμούς. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Τι να πει. Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Κοιτάμε τώρα τα προετοιμαστούμε. Κακά τα ψέματα και για την τελική βαθμολογία. Το παιχνίδι στο Περιστέρι είναι σημαντικό. Βέβαια. Για τον βαθμό εκεί, για το. Είναι και ψυχολογικό το θέμα. Και εγώ επιμένω, παρά την εικόνα του Παναθηναϊκού χθες που μένουμε στο πρώτο ημίχρονο, που η ΑΕΚ ήταν 3 λαλούν και 2 χορεύουνε, στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκαν οι αδυναμίες, είναι όλες ίδιες ομάδες. Ο μισός βαθμός στην ειδική βαθμολογία μπορεί να παίξει τεράστιο ρόλο. Τεράστιο. Ναι, το ανάλυσες και σε σχέση με τη συμπεριφορά στα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια των ομάδων αυτών. Ναι. Τώρα, ότι δηλαδή, είμαστε κάπου στα ίσα. Η καθίζηση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εξίσου εντυπωσιακή με την παρουσία του στο πρώτο ημίχρονο. Αν το ισορροπήσεις στο μυαλό σου και για να μπει το τρίτο γκολ, αυτό που κάνει δηλαδή η ΑΕΚ, φίλε, ο Βράνιες δίνει την καλή την κίνηση στο αριστερό του Λουτ που μόνο αυτή έχει. Δεν πάει πάνω του, γιατί δεν μπορεί να κλείσει δεξιά ο Λουτ. Του περνάει την μπάλα. Ο Μπάλκας είναι 2 μέτρα από το πρώτο δοκάρι μπροστά. Και ο Λαμπρόπουλος που έχει έναν παίχτη να μαρκάρει παίζει χώρο. Άντερε, επαγγελματίες. Εντάξει, δηλαδή, το παιχνίδι ήταν ανοιχτό και φανερώθηκαν και κάποιες αδυναμίες των δύο ομάδων. Το διάστημα του κακού του Παναθηναϊκού εκτός έδρας, ναι, το έχεις δείξει σε μάτς εκτός έδρας, ντέρμπι. Ναι, αλήθεια. Το διάστημα αυτό του κακού του Παναθηναϊκού. Το έδειξε. Πού το έδειξες? Στο Καρισκάκι. Στο πρώτο ημίχρονο. Τι. Εντάξει. Το έδειξες στο πρώτο ημίχρονο, τι. Δεν είναι λίγο εσύ. Το έδειξες στο πρώτο ημίχρονο, βέβαια με άλλη σύνθεση. Είναι η αλήθεια, αλλά το έδειξε. Πήρε και το διπλό, το πήρε. Είναι ο μόνος που πήρε ντέρμπι εκτός έδρας. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι ο μόνος που έχει Μπέρκ. Δεν... Ναι, ναι. Έσπασε και αυτό το στατιστικό που λέγαμε. Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Αποθεώνει τον Μπέρκ και τον Κώστα 92 που είναι μόνος του με την αιστεία. Οτιδήποτε. Ότι δεν έχει σημασία. Είναι να αποθεώσω τον Λούντ, να τον αποθεώσω. Ρε, φίλε. Τα βάζει και αυτά, τα βάζει και τα πιο δύσκολα. Έχει ένα θέμα ο Κουλιμπαλί. Τι έχει. Με απογοήτευσε. Ενώ έχει πολύ αθλητικά στοιχεία και λέω μια σέντρα τη προκοπή δεν έβγαλε. Τι να βγάλει ο Κουλιμπαλί. Τον πληρώσανε. Δεν ξέρω. Έχει συμφωνία, άμα δεν πάρει τα λεφτά ο Πλατανιάς δεν βγαίνει σέντρα. Άδεια θα πάρει. Α, έτσι έχει πει ότι. Άδεια θα πάρει. Ο Παναθηναϊκός, ναι, είναι αυτά. Όπου βλέπεις ότι δεν ανησυχούν για την άδεια, είναι το κλασικό ότι ανησυχούν για την άδεια και προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα. Και μετά θα φταίει ο Δημητρίου. Ο Δημητρίου τώρα είναι λίγο απελευθερωμένο. Είδα μια συνέντευξή του. Μα ήταν ήδη αυστηρό. Ναι. Και τον. Ξέθεταν οι άλλοι. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, παιδιά. Ο Παναθηναϊκός παίζει με οικονομικά προβλήματα εδώ και 3 χρόνια. Δηλαδή, όταν ο Παναθηναϊκός ήταν καλά οικονομικά και εσύ είχες προβλήματα οικονομικά, σε έπαιζε για πλάκα. Και τώρα που εσύ είσαι καλά οικονομικά και ο Παναθηναϊκός έχει οικονομικά προβλήματα, δεν φαίνεται ξεκάθαρα η διαφορά. Ναι, γιατί εσύ δεν δικαιολογείς την επένδυση που γίνεται στο γήπεδο. Ναι, δεν τη δικαιολογείς. Ενώ σε άλλα θέματα, εχθές, ας πούμε, ήταν ένας φίλος. Καλά, δεν παίζει 3 χρόνια με οικονομικά προβλήματα ο Παναθηναϊκός. Δύο τουλάχιστον αισθάνομαι. Φέτος άρχισαν οι κεφαλιές χοντρές. Που είναι 3 και 4 μήνες απλήρωτοι. Μα τα αρέω στο έρημος είναι απογοητευτικά εδώ και 2-3 χρόνια. Δηλαδή είναι ότι. Εντάξει, τα ρίχνουμε στον Μπέρκ και μετά τη βγάζουμε με τα βλαρίδιδες και με. Με κλωναρίδιδες. Όχι, πάλι παίκτες, αλλά μπα. Τέλος πάντων. Ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι αυτός ο Εμποκού. Που πέσει στην Κιέβο, είχε 0-0 σε 20 παιχνίδια. Χθες έχει έρθει ένας φίλος από την Αθήνα ΠΑΟΞΙΣ να κάτσει άλλη μια μέρα και ρε παιδί μου προσπαθεί να ρωτήσει για το κλίμα γιατί είναι απογοητευμένος λέω από αυτό που βλέπει σαν ομάδα. Και του λέω εγώ κάποια άλλα πράγματα ρε παιδί μου για τον ΠΑΟΞ σαν εταιρεία, σαν προοπτική, σαν αυτό. Αλλάζει εντελώς και λέει αυτά εδώ δεν μπορούμε να τα δούμε και στο γήπεδο. Δηλαδή λέω ρε παιδί μου αυτό που μαζέψανε χθες τόσους τόνους να τους δώσουν στη Μητρόπολη.
Το ότι μαζέψαν λεφτά πάλι για ένα παιδί. Το ότι είχαν τους πρόσφυγες στην κερκίδα και μια ολόκληρη κερκίδα, ας πούμε, από προσφυγόπουλα σηκώνει τις σημαίες του ΠΑΟΚ. Έχει αλλάξει τόσο πολύ η εταιρική προοπτική και η νοοτροπία. Την ΕΠΟ πήραμε. Κάποτε φάνταζε, ας πούμε, αδιανόητο. Και βλέπεις ότι αυτό δεν καθρεφτίζεται μέσα στο γήπεδο. Εντάξει. Είναι και λέω τώρα εγώ. Φορά στην ιστορία που από τον Οκτώβριο και μετά δεν έχουμε μιλήσει για τη θυσία δευτερόλεπτο. Εμείς. Ναι. Άλλοι μιλάνε. Άλλοι μιλάνε, τι εννοείς. Άλλες ομάδες. Ο Ολυμπιακός φωνάζει κάθε μέρα. Εντάξει, ναι, προσπαθούν να απαξιώσουν αυτή την αλλαγή. Και όσοι τον υποστηρίζουν και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Φωνάζουν γιατί παίζει διαιτητής και ο Τζέννη και ο. Πώς το Φαλακρό. Και αυτοί οι κύριοι που δεν έχουν όνομα. Και δεν παίζει ο Παπάς και ο Μίτσιος. Τέτοια πράγματα ακούμε και διαβάζουμε. Κι όμως. Εγώ θέλω να καταλήξω ότι επειδή ακριβώς αυτό δεν καθερτίζεται στο γήπεδο, άμα θα έρθει μια αποτυχία, είτε στα play-off είτε στα ημιτελικά του κυπέλου, θα προκαλέσει μεγάλους κλειδονισμούς. Και πώς μπορούμε αυτό να το αποφύγουμε. Δηλαδή να έχουμε και την ευφυΐα. Καλά, κερδίζοντας είναι αυτό. Το κερδίζοντας είναι υποτιμητικό για μας όμως, ρε Σταύρε. Δηλαδή πρέπει να έχουμε αυτή τη στιγμή στο πίσω μέρος του μυαλού μας, γιατί αυτή την εικόνα βλέπουμε, αυτά τα στοιχεία έχουμε. Ότι μπορεί να έρθει και στραβή. Τι κάνεις εκεί, τα διαλύσεις πάλι όλα. Πάλι. Ναι. Ό,τι λάθη γίνονται σε έναν οργανισμό, γίνονται το καλοκαίρι. Ωραία, μπορεί να μπαλώσεις, μπορεί να τα κάνεις χειρότερα στα μέσα της σεζόν, αλλά ένα 90% των λαθών γίνεται το καλοκαίρι. Αν δεν έκανες λάθη το καλοκαίρι, θα φτάσεις εκεί που θες. Αν έκανες λάθη το καλοκαίρι, δεν θα φτάσεις εκεί. Ναι, ρε Σταύρο, ο Παναθηναϊκός δεν έκανε λάθη το καλοκαίρι. Ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερη νοοτροπία από σένα σαν ομάδα ποδοσφαιρική. Έκανε λάθη και επανεκκίνησε το χειμώνα ξανά. Πήρε προπονητή, άλλαξε. Φίλε, 018, πραγματικά δεν θέλω να διαβάσω το μήνυμά σου και τα ονόματα που αναφέρεις, γιατί είναι πολύ άσχημο. Άρα θα πω ένα. Γράφεις, δεν μου αρέσει ο Πάο, δεν Σε πειράξαν εσένα, να μην φίλε. Είναι στον ΠΑΟΚ αυτή η παίχτη. Δηλαδή, ρε φίλο, ο Κίτσιου, τι σε πειράξει. Ο Κίτσιου, όποτε μπαίνει φέτος ή κάνει γκολ ή κάνει assist, δεν εκτίθεται στην άμυνα και παίρνει τα λιγότερα λεφτά στο ρόστερ. Δεν γουστάει τα μούτρα του. Είναι μην τον πιάσει γκόμενο, ρε φίλε. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ο Κίτσιου. Ο 15ος παίχτης του ρόστερ αυτή τη στιγμή. Που δεν είναι το παιδί, ρε φίλε, πέτυχε σημαντικό γκολ στο Αγρίνιο, στη Λάσπη. Όποτε τον βάζει είναι κύριο, τα δίνει όλα. Δικό σου παιδί. Τι κακία είναι αυτή, ρε. Φίλε, αυτά 39 το μήνυμα δεν βγάζει άκρη. Γιατί εμείς με μεγαλύτερο budget είμαστε η ίδια ομάδα με αυτούς που είναι στα χάλια τους. Νομίζω αυτό λέει. Περίπου αυτό που είπα εγώ. Ναι. Σε σχέση περίπου αυτό που είπα εγώ. Ότι ενώ υπάρχουν τα φράγκα και οι προοπτικές και οι άλλοι είναι στο καναβάτσο, ειδικά τη φετινή χρονιά. Άντε, να πω αυτό που λέει ο Σταύρος. Όχι εδώ και 2-3 χρόνια. Τη φετινή χρονιά τους λείπουν 99 ευρώ για να συμπληρώσουν κατοστάρικο και δεν μπορεί να φανεί διαφορά. Ενώ ο ΠΑΟΚ αν ήταν έτσι. Και τον είχαν στα σκηνιά, θα τον κάναν πλάκα. Όσο δύσκολο να κάνεις ομάδα χωρίς λεφτά, αλλά τόσο δύσκολο να κάνεις ομάδα με λεφτά. Γενικά είναι δύσκολο να κάνεις ομάδα. Όχι. Εννοώ δηλαδή όταν το προσεγγίζεις λάθος. Ναι. Εντάξει. Στο τέλος θα κρυθούν όλοι οι άνθρωποι που κάνουν το αγωνιστικό τμήμα. Οι στόχοι πάντως από εδώ και πέρα κρίνονται, έτσι. Εννοείται. Δεν έχει κρυθεί κάτι. Τίποτα. Αν ο ΠΑΟΚ πάρει το κύπελο και βγει πρώτο στα play-off. Θα είναι μια πετυχημένη χρονιά. Αν ο ΠΑΟΚ δεν πάρει το κύπελο και δεν βγει πρώτος στα play-off, η χρονιά είναι αποτυχημένη. Αν πάρει ένα από τα δύο, είναι συζητάμε. Κυρίως να πάρουμε το κύπελο. Γιατί εντάξει, τώρα να το σκεφτείτε. Χρειαζόμαστε να είμαστε απάντες. Βασικά ο Σαββίδης χρειάζεται ένα κύπελο. Αυτή είναι. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ενώ οι άλλοι θα είναι ήρεμοι αν δεν πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Δεν θέμα μη ηρεμία στο Σαββίδη. Είναι θέμα ότι πώς δίνεις την προοπτική για τελειώσει να συνεχίσει η επένδυση. Λίγο ποδοσφαιρικά για το δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος, θα τελειώσει η χρονιά. Για μένα, είτε πάρουμε κύπελο και βγούμε πρώτοι στα play-off, είτε όχι, τα σωστά, τα καλά και τα στραβά είναι συγκεκριμένα. Υπάρχουν και καλά, υπάρχουν και στραβά. Δεν αλλάζει αυτό. Μακάρι επειδή... να ξεμπλοκάρουμε λίγο αγωνιστικά, μακάρι τα παιδιά να βρουν ψυχολογία, μακάρι ο Ήβιτς λίγο να εμπνεύσει την ομάδα, να την πιέσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Μακάρι να σοβαρευτούν όλοι, γιατί τα πειθαρχικά παραπτώματα είναι αρκετά. Ευελπιστώ ότι ο Μίχελ θα αναλάβει και το κομμάτι που του αναλογεί στη συγκεκριμένη ιστορία της πειθαρχίας. Γιατί σωστά ο Ήβιτς λέει χθες ότι άλλα είναι τα κομμάτια
της πειθαρχίας που διαχειρίζομαι εγώ εντός αποδυτηρίων και άλλο τα κομμάτια της πειθαρχίας που πρέπει να ελέγχει η διοίκηση. Η διοίκηση, ο προϊστάμενος του αγωνιστικού τμήματος στη διοίκηση είναι ο Μίχελ. Ωραία. Ο Μίχελ οφείλει να εκπαιδεύει τα παιδιά που βρίσκονται στην ομάδα, να περνάει τις αρχές του κλαμπ και να τιμωρεί όταν τα παιδιά ξεφεύγουν. Σταύρε, τον έχει κάποιος χρεωμένο τον Νουάρντα? Να πιάσουμε αυτό. Τον έχει χρεωμένο κάποιος? Από τη στιγμή που ο Ήβιτς είπε χθες ότι εγώ τον ζήτησα, τον έχει χρεωμένο ως επιλογή, αλλά ως μηχανισμός θα έπρεπε, γνωρίζοντας, γιατί δεν γίνεται τώρα ο Κόρκας να το μάθει με δυο τηλέφωνα και ο ΠΑΟΚ να μην ξέρει που δίνει 800.000 στον Πανετολικό. Από την πρώτη μέρα που ήρθε, έπρεπε να έχει άτομο πάνω από το κεφάλι του. Εγώ τρώω ντεζαβού με τον Νουάρντα. Ζούμε τα ίδια με τον Σικαμπάλα. Τα μούτρα αλλάζουν και το κούρεμα. Ωραία. Τα ίδια ακριβώς. Γιατί είναι άλλη ψυχοσύνθεση, άλλη νοοτροπία. Είναι, αγόρι μου, αλλού για αλλού. Ναι. Σικαμπάλα, αν είχε μυαλό, θα έπαιζε στη Μάντσεστερ. Σύγκρουση. Στη Μάντσεστερ και τώρα το άγαλμά του θα ήταν έξω από το Old Trafford. Ωραία. Δεν είχε μυαλό. Τρέχαμε από πίσω του. Όχι ο ένας, όχι ο άλλος, όχι ο παράλληλος, όχι έφυγε, θα γυρίσει. Όχι πειθαρχικά παραπτώματα, όχι. Δηλαδή ένα μπάχαλο. 10 χρόνια μετά, ακριβώς, 11 χρόνια μετά, βιώνουμε το ίδιο πράγμα με τον Νουάρντα. Τον οποίο όντως θα πρέπει να έχει κάποιος χρεωμένο. Αυτό λέω. Να τον έχει χρεωμένο στην καθημερινότητά του. Υπόθεση... Δηλαδή, συγγνώμη, δεν βρωμάει ρε παιδί μου όταν φεύγει να πάει να παίξει με την τέτοια. Δεν είναι μόνο ρε η καθυστέρηση. Να του πούνε ότι ξέρεις. Δεν είναι ρε καθυστέρηση. Ναι, ρε, ξέρω. Εντάξει. Ξέρω και τα άλλα. Αλλά το θέμα είναι ποιο. Ότι πάει να φύγει. Δεν τον πιάνει να του πει: άκου να δεις αγόρι μου. Επειδή εμείς με τους Αιγύπτιους έχουμε ένα θέμα και γενικά με όσους πάνε να φύγουν να παίξουν μακριά. Λοιπόν, σε παρακαλώ, επειδή τώρα ήρθες στην ομάδα και ξεκίνησες με το δεξί και εν πάση περιπτώσει αυτό που βλέπουμε μέσα στον αγώνα είναι καλό, έχεις προοπτικές, θα παίξεις, θα κάνεις. Μην δώσεις σε παρακαλώ αφορμή. Να του το πει κάποιος. Δηλαδή για τον εαυτό του. Να σου πω. Το για την ομάδα να για το. Να πεις αυτό το πράγμα σε αυτό. Δεν θα του καταλάβει. Δεν πιστεύω ότι τα ακουστικά, άμα του πει: μη δώσεις αφορμή, δεν θα φτιαχτούν επειδή το είπες έτσι. Ναι. Άρα τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δηλαδή είμαστε σε μια φάση που, κακά τα ψέματα φίλε, το κλουβί με τις τρελές. Ναι. Από τη μία έχουμε τους πιτσιρικάδες τους δικούς μας που το έχουν χάσει λίγο, από την άλλη έχουμε τον Νουάρντα που το έχει χαμένο, από την άλλη έρχεται η πίεση, από την άλλη και ο Ήβιτς αισθάνεται, να πούμε, ότι όλοι είναι πάνω του τώρα και ουσιαστικά ζητά μια χειραβοηθείας από τον προϊστάμενο του αγωνιστικού τμήματος, ότι εσύ. Αλήθεια είναι αυτό. Βάλ το λίγο. Και γενικά ο Ήβιτς σε αυτό το επίπεδο μπορεί να του δόθηκε το μεγάλο δώρο να κοουτσάρει τον ΠΑΟΚ και να παρουσιαστεί άσε την περίοδο των λίγων μηνών ως υπηρεσιακός. Όταν μετά το μάτς αυτό του παρουσιάστηκε το μεγάλο αυτό δώρο να είναι προπονητής του ΠΑΟΚ, έτσι, ταυτόχρονα του δόθηκε και αυτή η κατάρα να είναι, ας πούμε, ο leader στο αγωνιστικό τμήμα σε μια εταιρεία που υπολειτουργεί, ρε παιδί μου, ή που έχει ασάφιες ποιος κάνει τι. Αυτό το πληρώνει. Δηλαδή, κάποια στιγμή σε κοιτάει στα μάτια και θέλει βοήθεια. Και οφείλεις να του τη δώσεις από τη στιγμή που τον έριξες στα βαθιά, να είναι αυτός ο πρώτος προπονητής. Έχει βοηθήσει πολύ τον Ήβιτς. Δηλαδή, αλήθεια είναι αυτό, σου λέω. Από εκεί ξεκίνησα. Από το δώρο που πήρε. Αλλά είναι δώρο άδωρο. Άκου να σου πω κάτι πολύ απλό. Ο Ήβιτς αυτή τη στιγμή στηρίχτηκε από τον ΠΑΟΚ όσο κανένας άλλος προπονητής. Είτε εντός είτε εκτός. Δεν το φανερώνει αυτό η διάρκεια που είναι ήδη προπονητής. Όλη η στελέχωση είναι δική του. Βοηθό θες, βοηθό. Γενικό αρχηγό θες, γενικό αρχηγό. Γυμναστή, φυσιοθεραπευτές, πάρε. Αλλαγή γυμναστή, μαζί σου. Στηρίχτηκε. Το θέμα ποιο είναι. Ότι όταν τα παίρνεις πάνω σου, χρειάζεσαι και την υποστήριξη του αθλητικού διευθυντή στην καθημερινότητα. Η καθημερινότητα της ομάδας είναι πολύ πιο σημαντική από το ποιος θα έρθει και ποιος δεν θα έρθει. Δώσ' μου και εμένα 8 εκατομμύρια να πάρω σέντερ φορ και θα πάρω. Τόσο δικό της ο Πλιούγιοβιτς. Δώσ' μου 600.000 για δεξί μπακ και θα πάρω. Τόσο δικό της σωμάτους. Τι θα σου πάρω, κουτσό με 600.000. Ο Γκάρι Νέβιλ στη Manchester United του Ferguson λιγότερα έπαιρνε. Ωραία. Δεν είναι το θέμα λοιπόν τι θα πάρω και τι θα δώσω. Το θέμα είναι πώς περνάει η καθημερινότητά μου. Ωραία, εγώ χθες κατάλαβα από τις δηλώσεις του Ήβιτς ότι λέει: παιδιά, έχω θέμα. Μαζέψτε τους, δε. Αυτό κατάλαβα εγώ με το φτωχό μου το μυαλό. Πάμε στο διάλειμμα, πρέπει να. Σε λίγο είμαστε πάλι πίσω.
Γρήγορα, γιατί αργήσαμε. Δεύτερη ώρα εδώ στο ΠΑΟΚ 24, μαζί με ήδη υγιεινής Φτίκας, πλακίδια και ήδη υγιεινής, επώνυμα πλακίδια, ισπανικών και ιταλικών οίκων. Σημειώστε ότι είναι και δωρεάν η μεταφορά όλων των προϊόντων στο χώρο σας, 2310-905-503. Θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο όπως κάθε Δευτέρα, όταν υπάρχει αγωνιστική δράση, λίγο αδικούμε τα άλλα βήματα. Θα σταθούμε σε ό,τι συνέβη χθες στην Τούμπα. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούν, είτε ήταν στο γήπεδο και το έζησαν, είτε έχουν ενημερωθεί από τηλεόραση, από όλα τα μέσα ενημέρωσης, πως μία από τις πιο ωραίες εικόνες του γηπέδου χθες αφορούσε τη θύρα 8, γιατί εκεί βρέθηκαν πάρα πολλά παιδιά από ακαδημίες, ποδοσφαιριστές της Πιτερικάδες, αλλά και πάρα πολλοί μετανάστες, πρόσφυγες, που είχαν την ευκαιρία έτσι να περάσουν ένα ωραίο δίωρο σε ένα ελληνικό γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ τους φιλοξένησε, ο ΠΑΟΚ συνεργάζεται με τον Διεθνή, μεταξύ άλλων συνεργάζεται με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, Solidarity Now, έτσι είναι ο οργανισμός. Θα μας μιλήσει και για αυτή την πρωτοβουλία η κυρία Έφη Χατζητιμοθεάδου από τον συγκεκριμένο οργανισμό. Καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά? Μια χαρά. Και συγχαρητήρια για όλο το έργο που κάνει ο οργανισμός, γιατί πραγματικά ήταν, πολλές φορές το έχουμε πει, πάνω και από τις δυνάμεις αυτής της χώρας να δεχτεί και να μπορέσει να υποστηρίξει και να βοηθήσει αυτό το κύμα ανθρώπων που ήρθε τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ίσως και δύο, στη χώρα μας. Το Solidarity Now υλοποιεί στην Ελλάδα καινοτόμων προγράμματα φιλοξενίας και στέγασης για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, με την υποστήριξη της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Πείτε μας λίγο για αυτή την επαφή, την επικοινωνία που έχετε με τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν η πρώτη φορά έτσι που βρέθηκαν πρόσφυγες στο γήπεδο, έτσι δεν είναι? Όχι. Γνωρίζαμε ότι η ΠΑΟΚ στηρίζει γενικώς ευάλωτες ομάδες και μας έχει δείξει πάρα πολλές φορές το κοινωνικό του πρόσωπο. Επίσης γνωρίζαμε ότι και η παιδική κερκίδα, ναι, και μπορούσαμε ως Solidarity Now να παρακολουθήσουμε τον αγώνα εκεί. Έτσι ήρθαμε σε επαφή μαζί τους και η συνεργασία ήταν άψογη μαζί με την ΠΑΕΠΑΟΚ και με όλους τους συνεργάτες. Μας υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά. Η απάντηση είναι απευθείας θετική και προχωρήσαμε άμεσα στην υλοποίησή της. Θετική απάντηση στο αίτημα που... Θετική απάντηση ήταν από την ΠΑΕΠΑΟΚ κατευθείαν προς το Solidarity Now. Ναι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ προσέγγισε. Ναι. Όχι, εμείς προσεγγίσαμε την ΠΑΕΠΑΟΚ. Ναι, απλά ο ΠΑΟΚ είπε αμέσως το ναι, ας πούμε, και το έκανε σχετικά εύκολο γιατί το έχει ξανακάνει. Πόσα το παιδιά... έχει ξανακάνει σίγουρα και γενικώς στηρίζει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μας έχει δείξει πάρα πολλές φορές το κοινωνικό του πρόσωπο. Πόσα παιδιά μπορεί να βρέθηκαν χθες στο γήπεδο? Και δεν ήταν μόνο παιδιά, εντάξει. Και οι γονείς. Ναι. Την οδεία έγινε από το Solidarity Now, με την κοινωνική υπηρεσία του Solidarity Now και μαζί με τους γονείς. Ήμασταν περίπου στα 105 άτομα. 105 άτομα. Mm. Mm. Ναι. Πώς είδατε όλους τους φιλοξενούμενους, τι εντυπώσεις τους άφησε αυτό το ωραίο δίωρο, νομίζω, στο γήπεδο? Έφυγαν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Συμμετείχαν ενεργά και με πάθος και με υπόλοιπα παιδιά που βρίσκονταν εκεί από διάφορες ακαδημίες. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο γενικώς δημιουργεί μια ευγνωμοσύνη. Γιατί και η ευγνωμοσύνη είναι ανάμνηση της καρδιάς και αυτά μένουνε. Σωστά. Γενικός στόχος της δράσης αυτής αποτελούσε η κοινωνική ένταξη των ατόμων και η συμμετοχή τους και η επαφή με αθλητικές δραστηριότητες. Ναι, γιατί κατά κάποιο τρόπο σε αυτή τη διαδικασία που έχουν περιέλθει νιώθουν και λίγο απομονωμένοι, έτσι, ότι τους βάζουμε σε στρατόπεδα, τους βάζουμε σε κλειστούς χώρους, μακριά. Το να είναι σε επαφή με τον κοινωνικό ιστό είναι σημαντικό και για αυτούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κοινωνικοποίησή τους. Άρα προφανώς θα ξαναδούμε κάτι τέτοιο στο γήπεδο, έτσι? Σίγουρα, σίγουρα. Όποτε βολέψουν οι συνθήκες. Αυτοί και όλοι οι άνθρωποι... πάρα πολύ στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα που βρέθηκαν στο γήπεδο είναι σε μια διαδικασία που έχουν ζητήσει άσυλο και περιμένουν, είναι να φύγουν, είναι κάποιοι που θα μείνουν?
στην Ελλάδα. Υπάρχουν πρόσφυγες οι οποίοι αναμένουν την αντικατάστασή τους, αλλά υπάρχουν και πρόσφυγες οι οποίοι πιθανότατα ίσως μπορεί να μείνουν και στην Ελλάδα. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε από το Solidarity Now. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Εκπρόσωπος του οργανισμού λοιπόν η κυρία Χάτζη Τιμοθεάδου μας ενημέρωσε για το πώς ήρθαν σε επαφή με τον ΠΑΟΚ, γιατί ήξεραν προφανώς. Ανταποκρίθηκε ο ΠΑΟΚ και είχαμε και αυτή την εικόνα χθες. Έχετε δει νομίζω φωτογραφίες και στο ΠΑΟΚ 4 και τηλεοπτικές εικόνες χθες από το γήπεδο με τους πρόσφυγες να ευχαριστούν με όποιο τρόπο μπορούσαν, ακόμα και με τα χαρτιά και με τα συνθήματα για αυτή τη φιλοξενία. Και βεβαίως να μην φτάσουμε πάλι όταν οποιοδήποτε βοηθάει τους πρόσφυγες να λέμε τι κάνει για τους Έλληνες στον ΠΑΟΚ, αυτό δεν μπορεί να υποθεί σε καμία περίπτωση. Γιατί αν αρχίσουμε να λέμε τι έχει κάνει ο ΠΑΟΚ ή τι κάνει ο ΠΑΟΚ κάθε μέρα για Έλληνες που έχουν προβλήματα, από παιδιά έτσι, με προβλήματα υγείας μέχρι και όλους τους υπόλοιπους, δεν θα μας στάσει ο χρόνος της εβδομάδας αυτής. Τα ξέρουμε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα προβάλλουμε και όποτε βρίσκουμε ευκαιρία, ξεφεύγουμε λίγο από το ποδοσφαιρικό κομμάτι και πάμε και στα υπόλοιπα που κάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λογικά θα ακολουθήσουν και όλοι οι υπόλοιποι όσοι. Όσοι μπορούν όσοι και όσοι μπορούν. Έχουν την οργάνωση να το κάνουν. Ή θα πάμε τώρα να ακούσουμε την ώρα ή θα πάμε συνολικά σε διάλειμμα. Πώς θα θέλει, γιατί έκανε νόημα. Ναι, μόνο την ώρα να ακούσουμε μόνο και να δούμε κάποια μηνύματα για να πάμε αργότερα στις γραμμές. Η ώρα είναι 1:30. Ώρα να γευτείς λαχταριστό κοτόπουλο σχάρας άνεθος τον ή κοτόπουλο σούβλας μόνο στο Grill House Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. Εγώ πάντως φιλαράκι μια συμβουλή θα σου δώσω. Μη σε πιάσεις το στόμα της υπεθερά σου γιατί κάηκες. Έχει μια γλώσσα, να, με το συμπάθι. Βρε δεν πά να λέει, σαν τη γλώσσα της πεθεράς 35 εκατοστών με το συμπάθιο από το γυράδικο στον Εύωσμο δεν έχει. Grill House το γυράδικο. Δοκίμασε τώρα τη γλώσσα της πεθεράς σε αφράτη μπακέτα 35 εκατοστών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη! Με ζουμερό χειροποίητο γύρω χοιρινό οικοτόπουλο ή καταπληκτικό ελασσονίτικο να γλύφει στα δάχτυλά σου. Grill House το γυράδικο. Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. Τηλέφωνο delivery 2310 75 75 78 για όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Γιατί το γυράδικο γλώσσα έχει και μιλιά δεν έχει. Μέσα σε όλα βεβαίως έχουμε το θέμα των εκλογών στην ΕΠΟ, όπου κάθε μέρα που περνάει φανερώνεται και ένας που δεν θέλει να γίνουν εκλογές και βάζει εμπόδια και είναι και άνθρωποι που εκπροσωπούν έτσι και ομάδες και είναι και υποκαλείται και έκπληξη μεγάλη. Θα τα πούμε σε λίγο. Είναι εύκολη η ανάλυση λοιπόν. Mm-hmm. Να την κάνουμε τώρα ή να την πούμε σε λίγο. Στην πορεία. Και 2-3 πράγματα από τη συνέντευξη του Πρόεδρο του ΑΣΕΜΑ του κ. Κατσαρή στη Φόρτσα, ειδικά για το κομμάτι της νέας συμφωνίας ΠΑΕ ΑΣΥΓΜΑ, που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και επειδή και το Βόλεϊ είναι ταλαιπωρημένο, έχει πει και αρκετά πράγματα για την υπόθεση αλλαγής προπονητή και τα όσα συνέβησαν, τέλος πάντων παραμονές του Final Four που δημιούργησαν μία ένταση μεταξύ κόσμου και Τσαλόπουλου. Είναι σημαντικό και αυτό. Λοιπόν, φίλος γράφει, ξέρω ότι αν είχαμε τους βαθμούς που έχουμε μαζέψει μέσα στο γήπεδο, τώρα θα συζητούσαμε για τις πιθανότητες μας για πρωτάθλημα. Όταν η αξιολόγηση της ομάδας εξαρτάται από 1-3, δείχνει πόσο για τα πανηγύρια είναι η νοοτροπία μας. Δεν είναι αυτό, φίλε, όχι. Και με το συν 3 τα ίδια θα λέγαμε, εμείς τουλάχιστον. Φίλος 38 γράφει, ο ρόλος του Παντελή Κωνσταντινίδη δεν θα έπρεπε να είναι και αυτός να μαζεύει τέτοια γεγονότα, προφανώς εννοεί για τα πειθαρχικά. Ναι, έχει έναν ρόλο ο Κωνσταντινίδης, αλλά ο Ίβιτς ισχυρίστηκε χθες, ζήτησε χείρα βοηθείας από τη διοίκηση. Δεν διοίκησε ο Κωνσταντινίδης και ο Κωνσταντινίδης άλλαξε μέσα στη σεζόν, εντάξει. Με Πουλιοτόπουλο ξεκίνησε η θέση συγκεκριμένη και τελευταίο 4,5 μήνες είναι ο Κωνσταντινίδης. Ο Ίβιτς στις δηλώσεις του μίλησε για διοίκηση χθες. Εγώ διαφωνώ να ψάχνουμε να βρούμε ποιος φταίει για όλα αυτά. Όλοι φταίνε. Ναι, εκτός από τους παίχτες. Αυτοί φταίνε, μόνο αυτοί φταίνε. Τι? Μόνο αυτοί φταίνε. Τι μόνο αυτοί. Για ό,τι κάνουν. Τι θα πει φταίει κάποιος επειδή ο Άρντα είναι αλλού
στο... Εντάξει, φταίει ο ΠΑΟΚ που τον αγόρασε και δεν τον ελέγχει. Εντάξει, δηλαδή, ή φταίει ο γενικός αρχηγός ή ο τεχνικός διευθυντής, επειδή ο άλλος δεν καταλαβαίνει στο διαδίκτυο τι γίνεται. Φίλε, παρά τις 20 συζητήσεις που έχουν γίνει για αυτό το θέμα. Ξαφνικά δεν μπορεί να τσίμπησε όλους μία μίγα τσετσέ. Υπάρχει μία κακή προσέγγιση στην καθημερινότητα της ομάδας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, δηλαδή να μην το σβήσουμε αυτό. Οι ευθύνες είναι των παικτών, εννοείται, που είναι παντελώς ανώριμοι και πρέπει να φάνε χέρι. Από εκεί και πέρα, το να μην μπορείς να ελέγξεις 20χρονα και 22χρονα, συγγνώμη Δημήτρη, αλλά δεν πάει να περάσει έτσι. Δεν γίνεται να εμφανιζόμαστε μόνο στις μεταγραφές που έχει φωτογραφίες και κάμερες. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και ανοίγουμε και γραμμές σε πολύ λίγο. Τι κάνουμε τώρα, πρέπει να προλάβουμε τα πάντα. Μα είπες, θα ανοίξουμε γραμμές. Ναι. Τι το είπες. Πριν ανοίξουμε γραμμές και σας ακούσουμε για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε και αφορά τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Έχουμε τη λίστα όσων έκαναν like. Έχουμε την ανακοίνωση από τον ΠΑΟΚ για το πρόστιμο που επιβάλλεται για κακή χρήση των social media. Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός. Ναι. Ξεχωριστός εσωτερικός κανονισμός για αυτό το πράγμα. Και για τις διαρροές. Τι εννοείς? Ότι αν τσεκαριστεί ότι έχεις ρουφιανέψει, ναι, πέφτει κεφαλιά. Αυτό είναι. 3.000 ευρώ πρόστιμο σε κουλούρι, πούγκουρα, πέλκα, μιστακίδι, κάτσες, χιαμπάνι. Ένας, δύο, τρεις. Ιδανική την κλείδωσαν. 18.000. Ένα συμβόλαιο παίκτη του Άρη. Είναι 10 του πέλκα την προηγούμενη εβδομάδα. 28. Κάτι ψηλά το Θανασιάδη πριν από... Όχι κάτι ψηλά. Ένα μηνιάτικο σχεδόν. Ένα 70. Τότε όμως γιατί το άρεσε. Έδωσε 70.000 ευρώ. Επειδή λέει δεν βλέπουμε. Ναι, να δοθούν για καλό σκόπο. Κάπως έτσι. Ναι. Αυτή είναι λοιπόν η... η είδηση για ένα ακόμη θέμα εξωαγωνιστικό με αυτό κυθαρχία. Είναι νόμιμο. Ο ιστορικός κανονισμός. Όχι. Το μέγεθος του προστίμου σε σχέση με το συμβόλαιο. Δηλαδή νομίζω ποσοστιαία είναι να, ότι δικαιούται μια ομάδα να βάλει μέχρι 5%. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω ακριβώς το ποσοστό. Ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να βάλεις ό,τι γουστάρεις. Δεν βάζεις το ίδιο πρόστιμο στον 800 με όχι, το ποσοστιαίο. Σε επίπεδο ποσοστού, ναι, το ίδιο είναι. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, δηλαδή ο Πέλκας τώρα πόσο έχει, 150. Εάν έχει δώσει 13 χιλιάρικα. Πλησιάζει το 10%. Πλησιάζει το 10%. Εκεί άμα κάνεις 20 χαζομάρες μέσα σε μια χρονιά, τι είπα να πει, ότι υπάρχει ναι. Όριο. Όχι, υπάρχει όριο σε ένα πρόστιμο μάλλον. Ναι. Αυτά καλό είναι να κοπούν. Τώρα που το πράγμα σοβαρεύει πάρα πολύ για την ομάδα, δεν μπορεί να πάω να ασχοληθεί. Αυτό ο Κάτσε και τα social media, δηλαδή άμα πετύχει αυτό το Ζούκεμπερκ, μπορεί να δώσει καμιά μπουνιά. Ποιο θα δώσει ποιον? Ο Κάτσε το Ζούκεμπερκ. Το Ζούκεμπερκ. Το μπερδεύω αυτό να με το Ζέτεμπερκ. Ναι. Πάντως γενικά υπάρχει ένα θέμα με τα προστήματα. Προστήματα. 23-10-287-888 για όποιον θέλει να μας πει αν ανησυχεί τόσο πολύ για την εικόνα του ΠΑΟΚ ή αν θεωρεί ότι είναι κάτι παροδικό, ότι θα ξεπεραστεί, ότι στα μεγάλα μάτς που έρχονται θα δείξει ο ΠΑΟΚ άλλο πρόσωπο ή για τις αιτίες όλης αυτής της κατάστασης, για όποιον φίλο θέλει να παρέμβει. Τα μηνύματα τα διαβάσαμε, τα πιο πολλά, για ό,τι εσείς πιστεύετε. 23-10-287-888. Για την συνέντευξη του κυρίου Κατσαρή στη Φόρτσα και για το κομμάτι της συμφωνίας ΠΑΕ ΑΣ, αυτό που αποκαλύπτει είναι ότι δεν θα πάνε να κάτσουν στο τραπέζι για να πούν πόσα χρήματα είχαμε συμφωνήσει για κάθε έτος αναφορικά με τη χρήση του σήματος, 500-600 χιλιάρικα. Να ανέβουμε ή να κατέβουμε. Δεν θα γίνει αυτό. Δεν θα τεθεί συγκεκριμένο ποσό. Θα πάει ο ΑΣ και επειδή έχει πάρα πολύ καλή σχέση πλέον με την ΠΑΕ και τον Σαββίδη, θα συζητήσει τι χρειάζεται το κάθε τμήμα για να πρωταγωνιστήσει. Αυτός είναι ο σκοπός. Τι χρειάζεται το handball παραπάνω, τι χρειάζεται το πόλο, τι χρειάζεται το
το βόλιο οι γυναίκες και κάπως έτσι θα γίνει η σύντηση. Αυτός είναι ο στόχος, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ του χρόνου να πρωταγωνιστεί σε ακόμα πιο πολλά τμήματα και να πάρει και άλλους τίτλους. Αυτό σκέφτεται ο Κατσαρής. Πάμε να ακούσουμε τον κόσμο. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας. Σταύρε, να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά. Καθαρά. Δεν μου λες. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που ο Ενρίκε, καλώς ή κακώς, δεν πατάει καλά, ο Κάμπος είναι εκτός, αλλά και όταν είναι εντός, ασίστ και γκολ δεν έχουμε πολλά από εκεί. Πάντως λείπει ο Κάμπος σε σχέση με το τι έχουμε γενικότερα. Δεν μπορούμε να το γυρίσουμε άμεσα σε 3-5-2 και με σαφή εντολή στα μπακ να μην ανεβαίνουν πάνω από το κέντρο, που λέει ο λόγος. Αμυντικό εννοώ. Αμυντικό 3-5-2. Να σφίξουμε εννοείς. Να σφίξουμε τα πάντα. Τα πάντα. Με τι εννοώ, ότι από τη στιγμή που από τα extreme δεν μπορείς να πάρεις αυτά που θέλεις, θα πρέπει να φορτώσεις τον άξονα. Και από τη στιγμή που έχεις δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι καλοί στο τρέξιμο, γιατί ποδοσφαιρικά δεν έχουν δείξει μέχρι τώρα, και εννοώ το Χαρίς και τον Κάτσε, κοντά στο Τζίμιρο θα έχεις ένα κέντρο τουλάχιστον το οποίο θα μπορεί να πρεσφάρει. Εντάξει, μπροστά, σε αυτό το κομμάτι τριάδα, όμως ξεχνάς ότι έχεις τρεις ενεργούς στόπερ. Αν κάτι πάθει κάποιος... Θα ενεργοποιήσεις τον Μπούγκουρα. Ναι, δεν είναι και ιδιαίτερα ενεργοποιημένος, να το υπολογίσουμε και αυτό στην κουβέντα μας. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπροστά με τον Μπίσεσβαρ, γιατί θεωρώ ότι από τη στιγμή που είναι ο μόνος που εμπιστεύονται οι παίκτες, γιατί τον εμπιστεύονται τον Μπίσεσβαρ, το βλέπεις ρε παιδί μου ότι θα ακούγαν την μπάλα συνέχεια. Με τον Μπίσεσβαρ και στη διάδα μπροστά δίνω εκ των Πέλκα, Μιστακίδη, Ενρίκη και Κουλούρη, από εκεί πέρα θέμα προπονητή, πιστεύω ότι κουτά στραβά, αν σφίξουμε από τη μέση και πίσω, κάτι μπορούμε να κάνουμε μπροστά. Εντάξει, εσύ μιλάς τώρα για ένα άλλο παιχνίδι. Μιλάς δηλαδή για ένα παιχνίδι. Αυτό το πράγμα, παθητικό. Εγώ θέλω να το δω, που ναι. Θέλω να το δω, να το δουλεύουμε και να το εφαρμόζουμε από το μάτι των ατρόμων, το που λέει ο λόγος. Δηλαδή να συνηθίσει η ομάδα σε αυτό το πράγμα, γιατί δεν βλέπω αυτή τη στιγμή άλλο τρόπο η ομάδα να ανταπεξέλθει στα προβλήματα. Γιατί δεν έχει μόνο ένα πρόβλημα. Χαρίσεις ανενεργός. Κάτσε αραιά και πού. Ναι, σου εξηγώ ότι δεν τους θέλω επειδή θα μου οργανώσω το παιχνίδι, τους θέλω για να μπορέσω να πρεσάρω. Και μέσα από τα παιχνίδια θα πάρουν και το ρυθμό τους. Δεν θέλω να δω το Σάχο, ρε παιδί μου, θέλω κάποιον ο οποίος να είναι πιο aggressive, πιο... να μαρκάρει, πώς το λένε ρε παιδί μου. Να κουβαλάει και την μπάλα. Να ορμάει. Ναι. Να ορμάει. Και από εκεί και πέρα με τον Γκάνιες, Τσίμιρο, Κάτσε και μπροστά τον Μπίσεσβαρ, κάτι θα γίνει ρε παιδί μου. Αλλά λίγο να μαζευτεί αυτό το πράγμα, να μαζευτεί. Να μικρύνουν οι αποστάσεις, τα μπάκια να μην πολύ ανεβαίνουν, να σφίξει το πράγμα. Είμαστε τρεις αλλού και δύο χορεύουν. Οι αποστάσεις, οι γραμμές, δεν ξέρει καθένας τι γίνεται μέσα στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο ένα το πρόβλημα, αυτό είναι το κακό. Ότι άμα παλιά είχαμε το πρόβλημα δεν μπαίνει βάλα στα δίχτυα. Ένα πρόβλημα. Λέγαμε τα άλλα λειτουργούν καλά. Τώρα πλέον δεν λειτουργεί μόνο αυτό. Είναι δύο-τρία πράγματα. Τέσσερα, δεν είναι ένα και δύο. Δεν ξέρω, αυτή είναι η άποψή μου τώρα που και πέρα. Συνοχή που είχαμε, τουλάχιστον στη μία πλευρά, χάθηκε. Να κερδίσεις τουλάχιστον σε συνοχή, να κερδίσεις σε αμυντική λειτουργία και μπροστά έχει ο Θεός. Και ο Μιστακίδης καλός είναι και ο Πέλκας είναι καλός και ο Ενρίκε μπορεί να παίξει. Έχει παίξει από ό,τι έχετε γράψει τουλάχιστον πίσω από τον άξονα. Έχει παίξει πίσω από τα δεκάρια και επιθετικός έχει παίξει. Καλός ή κακός, έχουμε κάποιους καλούς παίκτες εκεί μπροστά. Το πρόβλημα είναι στη μεσαία γραμμή που δεν μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα ούτε για πλάκα, έτσι, ούτε για πλάκα. Δεν ξέρω παιδιά, εγώ έτσι το βλέπω που και πέρα ο καθένας έχει την άποψή του. Αλλά αγωνιστικά καθαρά εμένα αυτή είναι η λύση που μπορώ να δώσω με το μυαλό μου. Εσύ λες τώρα 3-5-2... 3-5-2 και αμυντικό 3-5-2 με τα μπακ να μην πολύ ανεβαίνουν. Δηλαδή ο Λέοβατ να παθαίνει ηλεκτροπληξία στο κέντρο, κάπου εκεί. 5-3-2. Ουσιαστικά ναι. Ουσιαστικά ναι. Να μην πολύ ανεβαίνει γιατί δεν... Ο πίσω σου πού θα μπει σε αυτό. Στο πίσω του 2-4. Άρα δεν μπορεί να πει. Με ρόμβο στο κέντρο. Άρα δεν είναι αυτό σου λέω. 4-4-2 ρόμβο λες εσύ. Όχι 3-5-2. 12 μου τους βγάζεις. Ναι. Ναι, εντάξει, οκ. Αλλά το δέχομαι και με 12. Φίλε, δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά. Αν γίνει να βάλουμε και ένα 13ο, ακόμη καλύτερα. Όχι, εντάξει είναι εσύ.
πρέπει να μαζευτεί η ομάδα. Δεν ακούει κανένα Αργιανό τώρα και μα κουδούν. Καλά, έχουμε δει διπλό στην προπόνηση του ΠΑΟΚ 13 με 15. Μην αγχώνεσαι, Άκη. Από τη στιγμή που τα εξτρέμ δεν μπορούν να προσφέρουν τόσα πολλά όσα θέλαμε. Να μπορέσουν όλοι. Και η απάντηση γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να ξεπεράσει τον Παναθηναϊκό στην καλή του χρονιά είναι ότι το καλοκαίρι, όταν έψαχνα για εξτρέμ, έφερε τον Τζάλμα Κάμπος, τον οποίο ήξερε ότι στα 29 του δεν έχει ούτε assist ούτε γκολ. Όταν έψαχνα για επιθετικό, έφερε τον Τιάμ. Και όταν έψαχνα για δεκάρι, έφερε τον Μπίσεσβαρ, ο οποίος ήταν παχυσαρκός και έπρεπε να κάνει 6 μήνες δίαιτα για να παίξει τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, οι επιλογές που γίνανε ήταν 50-50, ρε παιδί μου. Ήρθανε και καλοί, ήρθανε και μερικές βαλούτες. Τι να σου πω. Εσύ όμως μένεις πάντα στο αρνητικό. Όχι, ρε παιδί μου. Μπορείς να μου φέρεις ακόμα ένα Μάτος, ακόμα ένα Κάνιος. Εντάξει, μια φορά θα φέρει και την άλλη, εντάξει. Δηλαδή, τον Πρίγκιπες που έφερες τον χειμώνα, έπρεπε να το φέρεις από το καλοκαίρι. Και τον Ενρίκε που έφερες τον χειμώνα, έπρεπε να το φέρεις από το καλοκαίρι στη θέση του Κάμπους. Γιατί, δεν ξέρω, εγώ έχω την εντύπωση ότι το καλοκαίρι γίνανε καλές κινήσεις και κάποιες κινήσεις οι οποίες δεν βγήκαν στην πόλη. Να είσαι καλά, καλή μας ημέρα. Καλά, φίλε. Πάμε στην επόμενη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια, χαίρετε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο γιατί έχει πέσει η απόδοση της ομάδας. Ναι. Πιστεύω το θέμα είναι καθαρά ψυχολογικό. Μετά από εκείνη την περίοδο που στο παιχνίδι με την Ξάνθη τελείωσε όλη σωστά, η πίεση στο με τις Τετάρτες και τις Πέμπτες, ναι, Τετάρτες ναι. Και Κυριακές ή Πέμπτες και Κυριακές. Ο Ίβιτς είπε δύο μέρες τους δίνω, τους αφήνω ελεύθερους, να μην τους βλέπω και να μην με βλέπουν. Ναι. Εκεί πέρα απομονωθήκαν όλοι τους. Ενώ ήταν κάθε μέρα μαζί συνέχεια, απομονωθήκανε για δύο μέρες, έσπασε κάποιος κρίκος εκεί πέρα. Εκεί πέρα ήθελε πάλι συνέχεια μαζί, απλά λίγο πιο χαλαρά, πιο όμορφα. Βάλτε όλους μαζί, πάτε, κοίτα ένα καφέ το πρωί, μια πορτοκάλαδα, παίξτε κανένα τάβλι, όλοι μαζί όμως. Εντάξει, για δύο μέρες ρεπό χάθηκε όλη η συνοχή της ομάδας. Καλή απόδοση. Κάτι έσπασε, έσπασε κάποιος κρίκος, δεν ξέρω, δεν χάθηκε η συνοχή, απλά έσπασε ένας κρίκος ο οποίος μετά από εκείνο το διήμερο, στο αμέσως επόμενο μας είδαμε τον κόσμο, την ομάδα, να μην πρεσάρει, να μην τρέχει συνέχεια, ενώ μέχρι τότε ήταν στο φουλ. Υπήρχε κούραση, αλλά βάσει πιστεύω ψυχολογίας θα χαλάρωνε, αλλά θα χαλαρώναν όλοι μαζί. Μαζεμένη πάλι, σαν ομάδα, δηλαδή θα υπήρχε η χαλάρωση της ομάδας, όχι η χαλάρωση του καθένα ατομικά. Εκεί ήταν όλη η ιστορία, θέλω να πιστεύω εγώ. Okay, να είσαι καλά. Έγινε, καλώς να είσαι καλά. Για το θέμα των εκλογών της ΕΠΟ, όπου πράγματι δεξιά-αριστερά βγαίνουν έτσι κάποιες φωνές που δεν θέλουν πλέον να γίνουν εκλογές. Να το κάνουμε τάλιρα. Και δεν το κάνεις. Ο Ολυμπιακός δεν έχει λόγο να γίνουν εκλογές, αν γίνουν είναι χαμένος. Η ΑΕΚ δεν έχει την δύναμη να παίξει σημαντικό ρόλο στην επόμενη μέρα με 6-7 ενώσεις που έχει. Έχει και τον ΔΕΔΕ μέσα στην Επιτροπή Εξομάνησης που έχει ένα πολύ καλό μηνιάτικο. Δεν καίγεται. Ο Παναθηναϊκός, ό,τι βρέξες κατεβάσει, δεν τον ενδιαφέρει. Ο μόνος που καίγεται η ίδια Επιτροπή Εξομάνησης, με μόνο το βρίζα εξασφαλισμένο και στην επόμενη μέρα από ό,τι καταλαβαίνω ως υπεύθυνο εθνικών ομάδων, δεν θα τη χαλούσε κανένα χρόνο ακόμη να παίρνουν τα 15 και τα 20 μηνιάτικα που έχουν εκεί πέρα. Και η κυβέρνηση έχει μια επιτροπή εξομάλυνσης ελεγχόμενη από την ίδια. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μόνο ο ΠΑΟΚ καίγεται που ελέγχει το παιχνίδι. Βάσει των ενώσεων που έχουν πιστεί ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία διάθεση να κάνει τα ίδια στην επόμενη μέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βέβαια, μιλήσαμε με τον Βασιλιάδη, τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τώρα που ήρθε στην έκθεση και ήταν ξεκάθαρο ότι οι εκλογές θα γίνουν. Δεν μπορεί να μην γίνουν. Αλλά υπάρχουν όντως αρκετοί που προσπαθούν να τορπιλήσουν το ενδεχόμενο να γίνουν αυτές. Κακά τα ψέματα, υπάρχει μια καθυστέρηση όσον αφορά στην ενημέρωση για το τι και πώς. Επίσης υπάρχουν και στημένα δημοσιεύματα κατά του γραμμένου,
που έχουν μία αύρα εκβιασμού. Κάτι το οποίο βέβαια δεν θα πειράσει, θα περάσει έτσι. Πάμε και σε ένα τελευταίο φίλο, περιμένει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Αυτοί που βγάζουν τις αποκαλύψεις για τον κύριο Καμένο ασκληρό. Γραμμένο. Γραμμένο, συγγνώμη, ναι. Για τον έχουν για Καμένο, γι' αυτό το ίσως το είπα. Ασκληρώσουν τους υπαλλήλους που τους έχουν 6 μήνες μέσα και θα αφήσουν τις αποκαλύψεις. Γιατί όλοι είναι τυπικοί με την τσέπη και το πισινό του άλλου σε αυτή την πόλη. Mm-hmm. Τι θα έλεγα, Σταύρο, δηλαδή να πω λίγο κάτι ρε παιδιά, γιατί ακούμε, συζητάμε ας πούμε ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να ελέγξει και ο Μίκελ κτλ. Τι ακριβώς θα πρέπει δηλαδή να κάνει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε να πει σε έναν ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ που θα πούμε τους χάρη το Γιάννη, το Μουσακίδη. Ότι Γιαννάκη, όταν χάνουμε αγόρι μου 3-0 μετά από 3 μήνες τα ήδη ξέρω εγώ και τα λοιπά από τον αντίπαλο, όταν ο άλλος βάζει μπαντελονάτη νίκη, δεν θα κάνεις like. Όχι. Εγώ λέω ότι η μόνη λύση για να δοθεί αυτό το πρόβλημα είναι ο Ζούκεμπερκ να βρει ένα κουμπί όταν ο άλλος κάνει μια ηλικιότητα, να του δίνει αυτόματα μια μπάτσα στο κεφάλι, μήπως και συνέρθει. Θα γίνει και αυτό κάπου. Γιατί... αλλιώς δεν γίνεται. Δηλαδή ο Ζέτεμπερκ πρέπει να δει, όχι ο Ζούκεμπερκ. Φίλε, λύση δεν υπάρχει. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους, ο άλλος τρεις μέρες μετά το θέμα με την Πόρσε που ασχολήθηκε όλη η Ελλάδα και λέγαμε για τις ταχύτητες κτλ. Πήρε με το κοντέρ ενός ίδιου αυτοκινήτου για να δείξει ότι έτρεχε με 217 χιλιόμετρα. Άντε, παίζουμε εσύ τώρα. Τι να τον δεις αυτόν. Τι μπορείς να τον δεις για να το καταλάβει, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις ρε αγοράκι μου εδώ, υπάρχει περίπτωση να σου πάρω και το δίπλωμα για ένα χρόνο. Δουλεύει λίγο το κεφάλι. Μην το πας, άκου να δεις. Μην το πας εξειδικευμένα. Το ότι συμβαίνει αυτό είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας. Ωραία. Το κλαμπ πρέπει να εμπνέει. Πρέπει να σε έχει πάνω από το κεφάλι του, να είσαι πάνω από το κεφάλι του, πάνω από τη σκέπη του. Να ξέρει ότι τη δουλειά της φαλιάρας του Ζούκεμπερκ θα την κάνει θα την δώσει ο ίδιος. Από εδώ και πέρα θα την τρώνε, ρε φίλε. Απλά πρέπει να αντιληφθούν αυτά τα παιδιά που δεν ξέρω τι τους έκανε ο Τζαβέλας. Τους βοήθησε τόσο πολύ, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Ο Πακύρης ήτανε. Και το λατρεύουν τόσο πολύ και έχουν νοσταλγία ότι από την περίπτωση από εκεί που είναι στην αγαπημένη τους ομάδα, εκεί που μεγάλωσαν και ονειρεύονται να παίξουν. Μέχρι να παίξουν στην Αλάνια Σπόρ όλοι μαζί παρέα για να χορεύουν με το τραυμάτιλο της Νέλα, δεν απέχει πολύ. Να διαλέξουν δηλαδή. Έχουν σε μια ηλικία 20, 22-23 χρόνων 150.000 ευρώ συμβόλαια, κάτι λιγότερο. Και μπορεί να καούν τζάπα, δεν ξέρω γιατί, τι θαυμασμό έχουν για αυτόν τον άνθρωπο. Εμάς μας ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ, φίλε. Τι κάνω, και πάνω απ' όλα είναι ο ΠΑΟΚ. Για αυτά τα παιδάκια όλοι όσοι είναι και κάποια έχουμε και δηλαδή, κάποιους τους καταλαβαίνω, ξέρω ότι. Δεν νιώθουν, κάποια άλλα παιδιά που είναι και από οικογένειες που νιώθουν, μου κάνει εντύπωση. Τι σκατά μάγια τους έχει κάνει αυτός ο τύπος. Καλά είναι να προστατεύσουμε τώρα το ΠΑΟ, γιατί ο χαμός έγινε την προηγούμενη φορά πριν το μάτς με τον Ατρόμητο, μην κάνουμε πάλι τα ίδια. Πάλι πριν από ένα παιχνίδι με τον Ατρόμητο, κάναμε την ομάδα άνω-κάτω. Και επιτέλους να δούμε το ΠΑΟ σαν να πετύχουμε, να θέλουμε να έχουμε στόχο να πετύχουμε το ΠΑΟ και όχι να είναι ο ΠΑΟ. Ένας προθάλαμος για να πάμε σε μια άλλη ομάδα ή για να παίξουμε στην εθνική ομάδα. Όταν φέρνεις παίκτες λέγοντάς τους ότι θα είναι το σκαλοπάτι για να πουληθούν αλλού, ποιος φταίει γι' αυτό. Και πιάνεσαν, γίνανε, ναι. Ωραία, δεν σημαίνει ότι. Άκου. Το ότι φταίνει οι πιτσιρικάδες. Άκου λίγο. Όχι, δεν είναι κίνητο. Εδώ μιλάμε ρε Σταύρο τώρα. Δεν τους φέρνεις με αυτή την πρόφαση. Ναι, συμφωνώ, είναι λάθος, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για 7 παίκτες οι οποίοι είναι γηγενείς όλοι. Εδώ πέτοτε... λοιπόν κατηγορούμε τους γηγενείς, εννοείται. Είναι οι άμεσα υπεύθυνοι για ό,τι έχει γίνει, γιατί είναι δικές τους πράξεις, ξεκάθαρα. Είναι για τον Πινελί, κύριε αγόρι μου, δεν μπορείς να το περάσεις αυτό στον Τούκο, εννοείται. Ξέρουν για ποιο σύλλογο είναι, ρε εσύ. Ναι. Δεν μιλάμε τώρα για τον Ουάρντα, ο οποίος είναι εξωγήινο. Τρεις λαδόν, ναι. Και δύο χορεύου. Μιλάμε, ναι, για παιδιά τα οποία είναι άλλα από τα γενοπάτια του και άλλα είναι από 5-10 χρόνια στον ΠΑΟ. Ναι. Δηλαδή, τι να σου πω, δεν ξέρουν τι μπορεί να γίνει στον ΠΑΟ, δηλαδή από τη μια στιγμή στην άλλη. 100%. Από την άλλη όμως, δεν μπορώ να αποδεχτώ εγώ ότι δεν μπορούν να ελεγχθούν 20χρονα και 22χρονα. Από εδώ και πέρα θα κρυφθούν όλοι. Από εδώ και πέρα, επειδή αυτή τη στιγμή πήρε και κλίμακα, δηλαδή δεν είναι το μεμονωμένο γεγονός που έχει γίνει μια φορά με τον Γκάτσε, αργότερα με τον Κλάους και εγώ αναταχτά διαστήματα, αλλά όχι τόσο συχνά. Εδώ τώρα μιλάμε ότι έχει γίνει φαινόμενο μέσα σε 15-20 μέρες, ένα μήνα, έχει γίνει χαμός.
και αρχίζουμε εμείς να μην πιστέψει ο κόσμος ότι γίνεται οργανωμένα. Γιατί σε μένα γίνεται το θέμα. Αν γίνεται από αφέλεια ή από άγνοια ή από δεν ξέρω εγώ τι, το δέχεσαι. Να μην γίνεται με σχέδιο για να γίνει ο ΠΑΟΚ Μπάφαλο που είναι τα πιο κρίσιμα παιχνίδια. Εκεί μετά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αυτό να σκεφτούν όλοι. Να κοιτάξουν να βάλουν το πισινό τους κάτω να δουλέψουν. Η ομάδα έχει πολύ σημαντικά παιχνίδια, αλλά εμένα δεν μου απόδειξε ότι είναι θέμα φυσικής κατάστασης, γιατί το ενώ από το 45 μέχρι το 85 δεν έχει κάνει μισή φάση και μετά κάνει 4 και σκοράρει, δείχνει ότι έκανε σαγκαρία μέχρι τότε. Καλά, στις φάσεις είναι αυτοί που μπήκαν από τον πάγκο, εντάξει. Εκεί κάνει 3-4 φάσεις κάνει συνεχόμενα, γιατί αποφασίζει ξαφνικά ο Μπίσιμπρο που περπατούσε, ο Σάκοφ και όλοι αυτοί που περπατούσαν εκείνη τη στιγμή να κινηθούν και να κάνουν κίνηση στον χώρο για να πάρουν την μπάλα ελεύθερα. Ας αποφασίσουν όλοι να παίξουν μπάλα, γιατί τώρα είναι όλα τα κρίσιμα παιχνίδια και βλέπουμε ότι ο αντίπαλός μας είναι και σε φόρμα και δεν μας φέρνει. Και γίνεται και μια μάχη εκτός γηπέδων τεράστια και το βλέπουν όλοι. Ακόμη και η δηλώση του Πούγια χθες είναι, δηλαδή γελάει ο κόσμος. Εντάξει, υπάρχουν δύο φάσεις με offside που είναι στο corner, ναι. Έβγαλε... Ναι, εντάξει, και ο άλλος θα έβγαλε 6 ας πούμε και άμα το δεν το δει κανένα το μάτι θα πήρε φίλοι τι έγινε εκεί. Αυτό ήταν ο σκοπός. Αυτό. Έγινε καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πράγματι είχαμε και τον κύριο Κούγια. Να το παίζει φίλο του ΠΑΟΚ και να το. Μια νότα χαρά χθες το βράδυ. Είναι το κάτι διαφορετικό αφού λείπει το τηλεοπτικό θέμα, τουλάχιστον να έχουμε τέτοια ντεσού. Κλείνουμε. Είμαστε 1-2 λεπτά μετά τις 2. Δεύτερη ώρα μετά ήδη υγιεινής φτύκας, επώνυμο πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων. 23-19-05-5-0-3. Θυμίζουμε σήμερα έχει βόλεϊ. Δεν είναι άδεια η ημέρα. Στις 7 είναι το παιχνίδι Εθνικός Αλεξανδρούπολης ΠΑΟΚ. Εκεί 6-7 είναι και τα άλλα παιχνίδια. Να δούμε αν θα κλείσει αυτή η σειρά των play-off με τα φαβορί να κερδίζουν ή αν θα γίνει και τρίτα μάτς. Το μπάσκετ μάλλον θα τερματίσει στην πέμπτη θέση και μάλλον θα έχουμε Άρης ΠΑΟΚ. Το handball... Τι είπαμε τον Άσκα? Άσκα. Όχι, δεν τον Άσκα, το... Σόμπι. Όχι, δε, τι είναι ο Άσκα. Από την... τους παθαίνους... Undersize 5. Πολύ δυνατός. Το είδες. Όχι, αλλά βλέπω μόνο αυτό σε βάζει. Με αυτά και με άλλα πολλά, αύριο, λίγο μετά τις 12 και πάλι, με ΠΑΟΚ 24.